κάνει, τι κάνει. Κάθε Παρασκευή κάνω διαφορετικό intro, το έχεις καταλάβει. Ναι. Κάθε Παρασκευή σήμερα... βρίσκομαι από εδώ, κοντά, ναι, αλλάζω τη θέση. Το είχαμε κάνει και την προηγούμενη. Ναι. Αλλά σήμερα φοράς εξαιρετικό φόρεμα. Ναι, ναι. Μου έχει πει ότι σήμερα θα βαράει προσοχές, διότι του κάνει κάπως μιλιτέρ. Λοιπόν, κοιτάξτε, μη φανεί ότι δεν έχουμε συμπάθεια συνολικότερα εδώ στους συναδέλφους, έτσι, δεν το συζητώ. Γιώργος Δάσκαλος από την αρχή της εκπομπής σήμερα κοντά μας. Τι μας βρήκε, όχι όλα καλά, απλώς ο Φίβος μας ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία, περαστικά. Και όλα καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μας μεσημέρι. Τι κάνουμε, Παρασκευή, ναι, και βρέχει. Παρασκευή. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, γιατί φαίνεται ότι θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα βρούμε τους ρυθμούς μας, θα βρούμε τον τρόπο να περάσουμε ωραία, να συναντήσουμε ακριβώς. Σαββατοκύριακο. Θα συναντήσουμε τους φίλους μας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ταινιούλες λοιπόν πρέπει να δούμε. Ξέρω εγώ, τίποτα Πιατές Καραϊβικής ή τίποτα το Φιούρι που είναι με τον Brad Pitt. Και μια και είπα Brad Pitt. Η κόντρα, ρε παιδιά. Πόσο τυχαίο. Επειδή σας άρεσε η χθεσινή που ήταν με τον Μάρλον Μπράντο και τον James Dean, είπαμε να το κάνουμε πιο σύγχρονο σήμερα. Οπότε, Brad Pitt ή Johnny Depp, που είναι και λίγο πιο επικαιρή. Εγώ ψηφίζω Johnny Depp. Έχει περάσει πάρα πολλά αυτό το αγόρι και θέλω να στηρίξω. Μέχρι τώρα είναι 50-50 πάντως. Εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ, αλλά είμαι τελικά... δικασμένος. Θα το σκεφτώ λίγο ακόμα και θα απαντήσω όταν θα ξαναβγω. Μετά. Θα πω Johnny Depp μόνο και μόνο επειδή έχει βγάλει ωραίο άρωμα. Παιδιά, μην ακούω τρέιλες τώρα Johnny Depp, εδώ Brad Pitt, άσχετα αν εδώ διαφημίζει καφέ, περιπτώσει. Λοιπόν, Brad Pitt, τέτοιες ταινίες. Έχουν διχαστεί 50-50 είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει και οι δύο σε πάρα πολύ καλές ταινίες, έχουν κάνει καταπληκτικές συνεργασίες. Εγώ δεν θα σταθώ στα επιφανειακά ποιος είναι πιο ωραίος, όχι ποιος, Brad Pitt. Αλλά, Brad Pitt είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, Brad Pitt, γιατί πρέπει κάπως να ισορροπήσει εδώ το τραπέζι. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά κοιτάξτε πώς υποδέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος την πρωθυπουργό Λιζ Τρας. Μπαίνει λοιπόν μέσα η πρωθυπουργός. Αυτή τώρα δεν είναι. Είναι χλιαρή υπόκληση. Έτσι. Είναι χλιαρή υπόκληση. Είναι σαν να μην την ξέρει καλά. Είναι, ναι, κάπως. Αλλά λίγο, υπάρχει και στοιχομηθεία που κάτι μαρτυρά. Και κάπως αυτό όλο έχει αναλυθεί. Για να το δούμε. Θεέ μου, Θεέ μου, τέλος πάντων. Είναι τύπου εσύ που μας έλεγες τώρα, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα να σε ανεχτούμε. Αυτό της είπε σε απλή μετάφραση ελληνικό. Δεν είναι λίγο άβολος και ο Κάρολος και η Λιστράς. Μου φαίνονται άβολοι, σαν να μην είναι σκηνοθετημένο λάθος, δεν ξέρω. Πάντως είναι η πρώτη φορά νομίζω που ο μονάρχης, είχαμε συνηθίσει τώρα με την Ελισάβετ να μην λέει τίποτα συναντήσεις που έχει με τους πρωθυπουργούς. Τίποτα, τίποτα. Δεν της έβγαινε κουβέντα. Και εδώ τώρα είναι σαν να παίρνει μια θέση ο ίδιος ο μονάρχης. Ναι, θέ μου. Τέλος πάντων. Κοίταξε, όλο αυτό καταλαβαίνεις τώρα ότι εμείς το δείχνουμε εδώ, αλλά στην Βρετανία έχει γίνει χαμός, διότι την έχουν που την έχουν στο βρετανικό τύπο την καινούργια πρωθυπουργό, όχι τόσο σε μεγάλη εκτίμηση, όχι, εν πάση περιπτώσει νομίζω δεν την ευνοεί, να το πούμε έτσι, μια που τη χαρακτηρίζει ο περισσότερος βρετανικός τύπος ως τη χειρότερη πρωθυπουργό, έτσι. Στην Βρετανία. Εντάξει, είναι και πολύ σύντομο το διάστημα. Δεν ξέρω τι να σου πω, πώς έχουν περάσει τέτοια συμπεράσματα. Πολύ σύντομο και επίσης δεν την εξέλεξε ο λαός. Την έβγαλε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Πολύ σωστά, διότι έφυγε ο Μπόρις Τζόνσον και ήρθε η Λιζ Τρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τα βρετανικά, πάμε μια Νέα Υόρκη, όπου εκεί η Κρήτη καλά κρατεί και χορεύουν τα κορίτσια στο Grand Central Terminal. Εδώ οι κοπέλες μας. Έχει ήχο. Έτσι. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί τον έστησαν αυτό το χώρο εκεί οι δύο κριτικοπούλες. Τη μία μάλιστα την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή προσφάτως, την Ερίνη Τορνεσάκη, η οποία μένει στη Νέα Υόρκη, και η άλλη είναι η Ευαγγελία, η οποία από ό,τι διαβάζω επίσης από την Κρήτη είναι στην Αμερική και διεκδικεί όμως για δεύτερη χρονιά. Δεν ξέρω τώρα πώς πάνε αυτά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της Eurovision. Να μας εκπροσωπήσει, λέει, στη Eurovision. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς νομίζω ακόμα για. Ναι, το 23. Αλλά... Ναι, δεν χαρά, ξέρω. Το καλό η κοπέλα. Λοιπόν, αυτό όμως το τραγούδι το έχει πει ο Ξυλούρης καταπληκτικά και βέβαια το πήραν τα κορίτσια, αλλά για ακούστε. Πατρίδα. Αν ξέρω θα το χόρευα. Αχ, αχ.
Φίβο, πού είσαι σήμερα με την κριτική σου τη ρίζα λίγο εδώ να ενισχύσει την κατάσταση. Είναι από εδώ όταν την είχαμε βγάλει τότε στην εκπομπή το κορίτσι. Ακριβώς. Και πόσο φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι αγαπάνε την Ελλάδα οι άνθρωποι που φεύγουν έξω και δεν τη ξεχνάνε ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να τη μεταφέρουν παντού σε όλο τον κόσμο και ζουν με την ελπίδα να έρθουν πίσω και να γυρίσουν κάποια στιγμή. Όταν ζουν. Λοιπόν, βρήκαν το ρυθμό, έβαλαν και σε εμάς σε αυτό το τέμπο, εν πάση περιπτώσει, το κριτικό, έτσι να θυμηθούμε λίγο πατρίδα. Τώρα, πάμε να δούμε θέματα εκπομπής για να ξεκινήσουμε αμέσως μετά, να δώσουμε και τους διαγωνισμούς, διότι σήμερα έχουμε και κλήρωση. Είναι και αυτό. Πάμε. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις για τη φρικτή υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό. Γεμάτη ανθρωπιά η ανάρτηση του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη που έφυγε σήμερα. Η στενή φίλη του και Ολυμπιονίκης Έλλη Μιστακίδου μοιράζεται μαζί μας τις στιγμές που σφράγισαν την παράλληλη πορεία τους. Οι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου ανοίγουν για το κοινό τις Κυριακές. Ο Κωνσταντίνος Ντάφυλλος σήμερα σας κάνει την πρώτη ξενάγηση. Στο Top 10 της ημέρας, ακούστε το τραγούδι των Queen που κυκλοφόρησε 31 χρόνια μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Και αφιέρωμα στους μεγάλους έρωτες που κράτησαν μία ολόκληρη ζωή. Από τον Hugh Jackman και την Deborah Lee Furness, στο Γιώργο Σεφέρη και τη Μάρα Ωζάνου. Αυτά μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα πάμε, γιατί σήμερα έχουμε το διαγωνισμό και την κλήρωση, ήταν ο διαγωνισμός της εβδομάδας, για τη δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Fiberlinen, τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών. Έχετε ακόμη την ώρα της εκπομπής μπροστά σας να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό και να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα μπορέσετε να πάρετε με αυτά τα χρήματα πολύ ποιοτικά παπλώματα, σεντόνια, μαξιλάρια, όλα αυτά τα λευκά είδη που έχουν σε πολύ καλή ποιότητα στη Fiberlinen. Μπείτε στο 14999, στείλτε SMS ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό. Και βεβαίως, το μεγάλο δώρο του σταθμού. Έρχεται η ώρα, μην χάνετε την ευκαιρία. Μπορεί να το κερδίσετε εσείς αυτό το Peugeot το 208, έκδοση like, 75 άλογα, αξίας 18.000 ευρώ. Στο 14999 με τον ίδιο τρόπο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να φουλάρουμε και να επανέλθουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε την εκπομπή μας από το θέμα που, εν πάση περιπτώσει, και μας έχει σοκάρει και μας έχει συγκλονίσει και προβληματίσει. Το θέμα στην υπόθεση στον Κολωνό. Δεν θέλω να λέω την υπόθεση της 12χρονης. Δεν ήταν θέμα της 12χρονης όλο αυτό που υπέστη. Πραγματικά, θέλω να διαφυλάξουμε όσο γίνεται το παιδί αυτό, γιατί πρόκειται για παιδί. Θέλω να τα συζητήσουμε όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Δεν ξέρω, διαβάζουμε, μας έρχονται πληροφορίες ότι ετοιμάζονται νέα εντάλματα σύλληψης για το βιασμό και όλα όσα, εν πάση περιπτώσει, έζησε αυτό το κορίτσι. Θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ρίγα. Μου λένε ότι είναι στη σύνδεσή μας ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων. Επίσης, είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Δημήτρης Σούρας. Και νομίζω έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο της μητέρας, της 37χρονης, η οποία κρατείται, η κυρία Ασπασία Ταραχοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, από τη δικηγόρο, την κυρία Ταραχοπούλου, να μας πείτε λίγο αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουν προκύψει, τι λέει η εντολέα σας, τι λέει η μητέρα, η 37χρονη. Κυρία Μιχελιδάκη, καλησπέρα καταρχήν. Εγώ θέλω να κάνω μία δήλωση και δεν μπορώ να απαντήσω για άλλα επιμέρους θέματα της δικογραφίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχω αναλάβει την υπόθεση από την αρχή, μετά από κλήση της μητέρας, αμέσως μόλις έμαθα για την κακοποίηση του παιδιού και έκανα την καταγγελία. Ναι. Και όχι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση με τη συλλήψη των δύο κατηγορουμένων. Ήμουν από την αρχή κοντά στην οικογένεια. Ναι, παρόλα αυτά παραμένετε δικηγόρος της. Θα εξηγήσω. Ναι. Η θέλησή μου λοιπόν ήταν να βοηθήσω πρωτίστως το παιδί, την οικογένεια και αν μπορώ, με ό,τι μπορώ, την αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος παιδεραστίας και μαστροπίας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστό να εγκαταλείψω τη μητέρα, όταν από τη μητέρα έχω κληθεί, η οποία αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες,
Και όταν από τα στοιχεία τα οποία έχω έρθει σε γνώση μου και περιλαμβάνονται στη δικογραφία μέχρι τώρα, τα στοιχεία σε βάρος της είναι τουλάχιστον ανεπαρκή. Αυτό έχω να πω. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ταραχοπούλου, ότι αρνείτε τις κατηγορίες, αρνείτε ότι είναι εμπλεκόμενη, αρνείτε και ότι είχε καταλάβει και ότι γνώριζε τι συνέβαινε στο παιδί. Αρνείτε, ναι. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα εκείνη λέει ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα για το κοριτσάκι αυτό 11 ετών, το οποίο σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται και πολύ αργά κυκλοφορούσε μόνο του έξω και κάποια κινητά ακριβά είχε στην κατοχή της. Δηλαδή, όλα αυτά τα κατάλαβε η θεία στο πολύ σύντομο διάστημα που την είχε κοντά της και η μητέρα δεν το είχε καταλάβει. Είδατε που σας είπα ότι δεν θέλω να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, αντί να πέσει το βάρος στους παιδεραστές και στους βιαστές, έχει πέσει όλο το βάρος στη μητέρα. Εμείς δεν ρίχνουμε το βάρος πουθενά, απλώς ρωτάμε εσάς. Ότι ναι. Η μητέρα αμέσως μόλις το κατάλαβε, έκανε την καταγγελία, πήγε δύο φορές στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού και πήγε και στην Γαδά, έκανε την καταγγελία και αμέσως έψαξε και βρήκε εμένα που... τη συνδράμω από εκείνη την ώρα. Κυρία Ταραχοπούλου όμως κατηγορείται και τη συνέλαβαν για διακεκριμένη μαστροπία. Υπάρχουν στοιχεία τέτοια μέσα σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε έχει σχηματιστεί. Γιατί λένε ότι είναι μια δεμένη υπόθεση. Ναι, εγώ αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία και τα των οποίων έχω λάβει γνώση, γιατί... Ναι. Αυτά έχουμε τώρα, ό,τι έχουμε πάρει από την δικογραφία. Δεν θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή για να στηρίξουμε αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Κυρία Ταραχοπούλου, αν τυχόν προκύψουν στοιχεία που την εμπλέκουν, εσείς θα συνεχίσετε να την υπερασπίζεστε, αν θέλετε μας απαντάτε. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα σε μια υποθετική ερώτηση. Αφήστε να δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο και βλέπουμε. Κύριε Ρίγα, να έρθω λίγο σε εσάς. Εγώ μπορώ να σας αφήσω γιατί... Θα σας παρακαλούσα για πολύ λίγο να μείνετε κοντά μας. Δεν θα σας κρατήσουμε για ώρα. Κύριε Ρίγα, να έρθω λίγο σε εσάς. Η αλήθεια είναι, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι όσες καταθέσεις και αν έχει δώσει η μικρή, η 12χρονη που περνάει αυτή τη στιγμή, αυτή τη βάσανο να πρέπει να καταθέτει για όλα όσα συνέβαιναν, τις έχουν συμβεί, έχει αναφερθεί πουθενά για τη μητέρα της, εμπλέκει τη μητέρα της η 12χρονη. Κύριε Μιχελιδάκη, αντιλαμβανόμαστε όλη την ανάγκη κάλυψης με ρεπορτάζ αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μας έχει συγκλονίσει όλους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και τη δίψα της κοινωνίας να μάθει εξελίξεις γύρω από αυτήν την υπόθεση. Πρέπει όλοι όμως να αντιληφθείτε και εσείς ότι οι αστυνομικοί, οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδίευσης ανηλίκων, της ασφάλειας αλλά και της διεύσης εγκληματολογικών ερευνών δεν λειτουργούν σε καμιά υπόθεση που έχει πάρει τα φώτα της δημοσιότητας κάτω από την πίεση, τη δημοσιογραφική ή την ανάγκη της κοινωνίας να μάθει. Όπως πολύ καλά είπε και η δικηγόρος, η προανάκριση είναι μια μυστική διαδικασία. Πρέπει τουλάχιστον όσοι έχουμε κάποια σχέση με το αντικείμενο να το σεβόμαστε αυτό. Εγώ στην εκπομπή σας δεν βγήκα ούτε για να αναγγείλω συλλήψεις, ούτε για να πω αν ενδεχομένως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η προανάκριση. Απλά να εμπιστευτούμε σαν κοινωνία τις αρχές, την αστυνομία, γιατί ό,τι μαθαίνετε, ό,τι λέτε, ό,τι αναπαράγεται στις εκπομπές αλλά και στο δημόσιο λόγο, γίνεται μετά από πολύ σκληρή δουλειά που έχουν κάνει κάποιοι συνάδελφοι στην υποδιεύση ανηλίκων. Κύριε Ρίγα, όλοι θέλουμε να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση με μια διακριτικότητα. Από την άλλη υπάρχουν ρεπορτάζ. Εμείς εδώ δεν δημιουργούμε ρεπορτάζ, δεν φτιάχνουμε ιστορίες, δεν βγάζουμε, δεν κυνηγάμε κανέναν να τον αποτυπώσουμε και να τον βγάλουμε ή να βγάλουμε πράγματα που δεν θέλει κανείς να πει ή δεν γνωρίζει ότι τους γράφουν, τους τραβάμε σε βίντεο ή οτιδήποτε. Έχουμε έναν απόλυτο σεβασμό. Από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ακόμη και για το κομμάτι της αστυνομίας. Εδώ όλο αυτό έχει πυροδοτήσει και μια πολιτική κόντρα και έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Και ακόμη συζητείτε εάν υπάρχει, ας πούμε, και υποψία συγκάλυψης. Κανείς, η κοινωνία, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς σαν αστυνομικούς, μας εμπιστεύεται απολύτως γύρω από την δικογραφία, την
ογκωδέσα τη βιβλιογραφία και την πυρέσα. Έχετε προχωρήσει και ταυτοποιήσει άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι έρχονται νέα εντάλματα? Και αν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, ποιο είναι το προφίλ τους? Αυτό σας είπα και πριν από λίγο, ότι ακούμε καθημερινά σύμφωνα με πληροφορίες, Η αστυνομική, η αστυνομία δεν λειτουργεί με πληροφορίες μόνο τέτοιου είδους. Πρέπει μια υπόθεση να τη δέσει πολύ. Πρόκειται για κύκλωμα, θα το ξαναρωτήσω, κύριε Ρήγα, γιατί και η κυρία Ταραχοπούλου το ανέφερε ότι... και ο κύριος Λίτρας εχθές τις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας από την Ευελπίδων. Νομίζω ότι η δικογραφία και οι αποφάσεις που παίρνει η δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε, η αστυνομία εκτελεί τις εντολές της εισαγγελίας, δείχνουν την κατεύθυνση στο τι ακριβώς θα είναι το επόμενο στάδιο και τι ακριβώς αναζητούν οι προανακριτικές αρχές. Πριν καμόν φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία. Μέχρι τότε όμως, καθημερινά γίνεται μια σοβαρή, σιωπηλή δουλειά από τους συναδέλφους, έτσι ώστε να έχουμε αυτές αποδείξεις και οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν εκεί που να οδηγηθούν, στη δικαιοσύνη και στην τιμωρία. Κύριε Ρήγα, να σας ρωτήσω κάτι. Ίσως το είναι σε γνώση σας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο και αν θα έρθουν τα εντάλματα και, εν πάση περιπτώσει, έχουν ταυτοποιηθεί, αυτοί διώκονται στη συνέχεια? Κυρία Μιχελιδάκη, να γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συλλήψεις και οι προσαγωγές δεν προαναγγέλλονται, εκτελούνται. Και εκτελούνται. Εγώ δεν σας ρώτησα εάν θα γίνουν οι συλλήψεις. Εγώ σας ρώτησα αν είναι σε γνώση σας αυτά τα πρόσωπα, εφόσον και αν γίνουν οι συλλήψεις. Είναι αυτοί οι πελάτες, ας πούμε, τελικά. Με αυτούς τους πελάτες τι θα γίνει? Έχουμε μία υπηρεσία, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία είναι από τις καλύτερες του δυτικού κόσμου και σίγουρα από τις καλύτερες της Ευρώπης, η οποία μπορεί εύκολα να βρει τα αποτυπώματα του καθενός. Από εκεί και πέρα, με το υλικό το οποίο θα συσσωρευτεί και θα μεταβιβαστεί στην εισαγγελία, η εισαγγελία και οι ανακριτικές αρχές θα αποφασίσουν και θα είναι το επόμενο στάδιο. Κυρία Ταραχοπούλου, να έρθω σε εσάς και να σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εσείς μιλάτε για κύκλωμα. Κοιτάξτε, κυρία Μητριδάκη, εγώ επαναλαμβάνω ότι μπορώ να μιλάω μόνο με τα έγγραφα της δικογραφίας και όχι με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ναι, ναι. Δεν σας άκουσα. Όχι, εγώ αυτή την ερώτηση σας απίφθαινα, δεν είπα κάτι άλλο. Σας ρωτάω εάν έχετε βάση της δικογραφίας ή έχετε στοιχεία να μιλάτε για κύκλωμα. Γιατί η μικρή έχει κατονομάσει και άλλα πρόσωπα. Από ό,τι έχω για την υπογραφή, υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ταραχοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριε Σουρά, θα παρακολουθείτε τόση ώρα σιωπηλός. Η αλήθεια Θέλετε είναι... Θέλετε να σας απαντήσω εγώ για αυτά που δεν απαντήσανε οι άλλοι, ίσως? Σας ακούμε, κύριε Σουρά. Ναι, ξέρετε... Γιατί μου έκανε και αρκετή εντύπωση. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι η αστυνομία έχει κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και την κάνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εγώ συνομίλησα με εκπρόσωπο της αστυνομίας ζωντανά. Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω. Και απαντάω εγώ στην ερώτηση που δεν ξέρω γιατί δεν απάντησε ο κύριος Ρήγας. Ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη. Καμία. Ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Μιλήσαμε τότε για μερικά ονόματα τα οποία πιθανώς να έχουν ταυτοποιηθεί και μάλιστα σας πληροφορώ ότι μίλησα ζωντανά και με υπουργό, σε άλλη εκπομπή που με διαβεβαίωσε, όχι εμένα, τον ελληνικό λαό, ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη. Οποιοδήποτε όνομα κι αν υπάρξει... Θα βγουν τα ανεξαρτήτως... ονόματα στο φως, θα δοθούν στη δημοσιότητα. Θα δοθούν όλα στη δημοσιότητα. Το είπε, μπορώ να το επαναλάβω γιατί έχει καταγραφεί. Το είπε η κυρία Κεραμέως σε προσωπική συζήτηση στην τηλεόραση του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα. Οπότε μπορώ να το πω και εγώ, γιατί την έκανα την ερώτηση, της την κάνανε την ερώτηση, δεν θα υπάρχει καμία συγκάλυψη. Επίσης, μία εκπρόσωπος της αστυνομίας, επαναλαμβάνω, η οποία είχε όνομα, επώνυμο και φωτογραφία, επανέλαβε το ίδιο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν απαντάνε σε αυτή την ερώτηση, η οποία έχει ήδη απαντηθεί. Κύριε Ρήγα, σε εσάς τίθεται το ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε. Συγχωρείτε, η ερώτηση ήταν αν θα υπάρχει συγκάλυψη και καταλάβατε ότι εγώ είπα ότι θα υπάρχει συγκάλυψη. Σας παρακαλώ. Δεν απαντήσατε κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν άκουσα να απαντήσετε. Εντάξει, κύριε Σουρά, εντάξει.
κύριε Ρήγα, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, για να επέμβω, πάω να πει ότι δεν κατάλαβα. Και όπως εγώ λέω ότι η αστυνομία όχι έκανε καλά τη δουλειά της, την παραέκανε καλά. Κύριε Ρήγα, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι εδώ, σε αυτή την ιστορία, έτσι όπως προκύπτουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, εάν όντως ταυτοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής για να ασελγήσουν σε αυτό το κορίτσι, θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία τους και να καταλάβουμε και να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από όλο αυτό. Μα σας απάντησα και πριν από λίγο ότι ό,τι έχετε μέχρι τώρα στα χέρια σας και ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα είναι μετά από ενέργειες που έκανε η αστυνομία. Ποια άλλη αρχή ασχολήθηκε με όλη αυτή την υπόθεση αρχικώς? Η αστυνομία και η δικαιοσύνη σε δεύτερο χρόνο. Αυτό θα γίνει σε οτιδήποτε άλλο προκύψει. Μάλιστα. Εννοείται ότι μακριά από την αστυνομία τα μικροκομματικά παιχνίδια, μακριά από την αστυνομία είναι, ακυρώνουμε την προσπάθεια των συναδέλφων που τώρα μοχθούν καθημερινά να βγάλουν την υπόθεση, όπως και άλλες υποθέσεις, ξέρει πολύ καλά ο κ. Σούρας. Γιατί εμείς δεν συγκαλύπτουμε, εμείς βγάζουμε στο φως κάθε υπόθεση και την οδηγούμε όμως. Θέλω να θίξω ένα άλλο θέμα με τον κύριο Σούρα. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Μπράβο, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Όλες τις υποθέσεις τις οδηγούμε στη δικαιοσύνη και όχι στα πλατό. Κύριε Σούρα, θέλω παρακαλώ πολύ, γιατί με πιέζει ο χρόνος, λίγο να πούμε για το κομμάτι αυτό της παιδεραστίας. Να πούμε, γιατί ακούμε για ότι οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία και πώς όλα αυτά θα οδηγηθούν και τι διώξεις θα ασκηθούν. Το θέμα είναι ότι αρκετές φορές σε εγκλήματα πολύ άγρια, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, μετά ξανακυκλοφορούν ανάμεσά μας και επίσης ξανακάνουν τα ίδια. Όλοι και ξαναγυρνάνε και στις ίδιες δουλειές. Όλοι ξαναγυρνάνε. Αν δεν θέλω να σας αναφέρω από πόλη της Πελοποννήσου καταγγελία γονέων πριν 6 μήνες ότι ο παιδεραστής δάσκαλος γυρίσει στο σχολείο. Κανονικότατα. Άρα τι πρέπει να συμβεί, κύριε Σούρα, εδώ? Τι πρέπει? Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα. Η παιδεραστία, η παιδοφιλία, οι βιασμοί δεν είναι αρρώστιες. Αρρώστιες είναι η σχιζοφρένεια, αρρώστιες είναι η διπολική διαταραχή. Μιλάμε για βαριές αρρώστιες. Αρρώστιες είναι η τοξικομανία, ο αλκοολισμός. Άρα λοιπόν οι σεξουαλικές διαστροφές, οι παραφιλίες δεν είναι αρρώστιες. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις το φαρμακάκι να κάνεις ψυχοθεραπεία για να θεραπευτείς. Τι κάνεις λοιπόν? Τιμωρείς, γιατί αυτά τα κτίνη βάζουν τα χέρια στα παιδιά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και έχουν μια διαφορετική σεξουαλική επιθυμία που ποιον ενδιαφέρει και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Βάζουν τα χέρια στα παιδιά. Άρα χρειάζεται τιμωρία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, δεν υπάρχει τίποτα. Και επίσης παρακολούθηση στο χρόνο που εκτείουν την ποινή και βγαίνουν έξω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν πρέπει κανείς να παρακολουθεί. Ένα βραχιολάκι, ακούγονται πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το βραχιολάκι. Λοιπόν, αλλά κύριε Σούρα, απόψε εσείς θα ενημερώσετε, έχετε μια ομιλία πάνω σε αυτό το θέμα. Αύριο το απόγευμα, 6:30 ώρα, στον Δήμο Μεταμορφώσεως, καλώ όλο τον κόσμο και εσάς τους δημοσιογράφους και την αστυνομία φυσικά με την οποία έχω άριστες σχέσεις γιατί είναι διδάσκω στα παιδιά της. Άρα λοιπόν σας καλώ να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και επιτέλους να γίνουμε και εμείς μια γροθιά. Να έχουμε και εμείς μια γνώμη. Να μπορούμε να την εκφέρουμε. Κύριε ούτως Σούρα, ώστε να μας υπολογίσουν. Μάλιστα. Κύριε Όπως Σούρα, κύριε Ρήγο. Αν μου επιτρέπετε, για να μην φτάνουμε πάντα σε διαπιστώσεις και σε διαπιστευτικού χαρακτήρα κουβέντες, να δούμε και σαν κοινωνία τι μέτρα και σαν πολιτεία τι μέτρα έχουμε πάρει. Το θέμα της πρόληψης, έτσι. Το θέμα της πρόληψης είναι το πολύ μεγάλο. Το πολύ μεγάλο. Επιτρέψτε με ένα δευτερόλεπτο. Έχω βαρεθεί το πριν και το μετά. Εμένα το πριν λέγεται πρόληψη και το μετά λέγεται όταν υπάρχει έγκλημα τιμωρία. Ευχαριστώ πολύ λύση. Και τους δυο σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Γεια. Λοιπόν, από το πρωί βέβαια κάνει και έχει σκορπίσει τη θλίψη η είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Του δύο φορές αργυρού Ολυμπιονίκη μας, ο οποίος έδωσε την μάχη του με τον καρκίνο επί 2 χρόνια, σιωπηλά αλλά δυνατά, και έχει συγκινήσει, δεν την κέρδισε τη μάχη βεβαίως, και έχει συγκινήσει όμως και πάρα πολύ ο τρόπος που αποφάσισε να αποχαιρετήσει. Μας έχει κάνει έτσι την τιμή, θα πω, γιατί να σας πω κάτι, οι άνθρωποι που θρηνούν αυτή την στιγμή
περισσότερο από τον αθλητικό κόσμο και οι οικοί του βεβαίως, είναι συγκλονισμένοι και η κυρία Έλλη Μιστακίδου, επίσης Ολυμπιανίκη, στο ίδιο άθλημα, στο Τάικ Βοντό, δέχτηκε σήμερα να είναι κοντά μας και να μας μιλήσει. Κυρία Μιστακίδου, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι είπα σε πολλούς δημοσιογράφους όχι, γιατί δεν είμαι σε θέση σήμερα να μιλήσω. Κύριε Μιστακίδου, αντιλαμβάνομαι ότι όταν έχετε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο και είχατε μια κοινή πορεία επί πολλά χρόνια, μας λέγατε και το πρωί ότι ήσασταν οι δύο αθλητές που ξεκινήσατε έτσι με ελπίδες και όνειρα από τη Βόρεια Ελλάδα για την Εθνική και μετά κατορθώσατε και νομίζω και στους ίδιους Ολυμπιακούς να φέρετε και οι δύο ασημένιο μετάλλιο. Σας συνέδεε μια φιλία και μια εκτίμηση. Ναι, σήμερα είναι μεγάλη απώλεια του ανθρώπου, του συναθλητή και φίλου Αλέξανδρου, ιδιαίτερα για όλους εμάς που τον έχουμε γνωρίσει από κοντά και ήμασταν κοντά του. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία κοινή σας. Νομίζω εσείς φοράτε το μετάλλιο και είναι δίπλα σας ο Αλέξανδρος, ο οποίος με έναν τρόπο έτσι σας αγκαλιάζει και είναι σαν να μοιράζεστε τη χαρά. Αυτό από πού είναι, μπορείτε να θυμηθείτε, ναι. Δεν ξέρω για ποια φωτογραφία μιλάτε τώρα. Σίγουρα θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, γιατί εκεί ήμασταν που βγήκαμε πολλές φωτογραφίες μαζί. Ναι. Και σίγουρα έχουμε τα μετάλλια στο λαιμό. Ένας πολύ νέος άνθρωπος χάθηκε, κυρία Μιστακίδου. Ήταν αυτή η στιγμή που του είχα πει ότι για μας είσαι χρυσός και θα φέρεις πολλά περισσότερα μετάλλια ακόμα, γιατί είχε τις δυνατότητες και το πίστευα. Κυρία Μιστακίδου, πάμε να δούμε ο ίδιος πώς αποχαιρέτησε. Δηλαδή, φαίνεται σαν να είχε πλήρη επίγνωση ότι πλησίαζε το τέλος. Υπήρξε μια ανάρτηση δική του, στο δικό του λογαριασμό στα social, το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε. Μπορούμε, παρακαλώ, να το ακούσουμε ένα απόσπασμά της. Πάμε. Θα ξεκινήσω με αυτό το κλισέ, ότι για να διαβάζετε τώρα αυτή τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά. 2 χρόνια βασανίστηκα κι εγώ με τον καρκίνο. 2 χρόνια δεν είπα ποτέ γιατί σε μένα. Δεν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη από αυτή. Σε κάποιον τυχαίνει, στο διπλανό μας, στο γείτονά μας, στο συνάνθρωπό μας. Είχα την ευλογία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Να ανέβω στο βάθρο πολλές φορές. Να δοξάσω τον αθλητισμό και τη χώρα μου. Να γνωρίσω ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Να μάθω το σεβασμό. Την ευγένειά μιλά, αξίες τόσο σημαντικές και να προσπαθήσω να τις κάνω πράξη και στη ζωή μου. Φίλοι μου, σε αυτή τη ζωή που είμαστε όλοι περαστικοί, μεγαλύτερη σημασία έχει τι αποτύπωμα θα έχουμε αφήσει και όχι πώς ή πότε θα φύγουμε. Γι' αυτό, αν είμαι εγώ ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής με καρκίνο μανάτης στη χώρα μας, ας γίνω η αφορμή για την ενημέρωση γιατρών ασθενών πάνω σε αυτόν τον τύπο καρκίνου, που αν διαγνωστεί εγκαίρως, ίσως σωθούν ζωές. Ας γίνω η αφορμή για να ενισχυθεί ουσιαστικά το εθνικό μας σύστημα υγείας, που τόσο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια. Όχι να περιμένουν ουρές για μια ξωνική, για μια χημειοθεραπεία ή ένα χειρουργείο και να χάνεται πολύτιμος χρόνος, να σταματήσει ο χρονοβόρος δέδαλος της γραφειοκρατίας και των νομικών κολλημάτων του ΕΟΦ, όταν πρέπει να εγκριθούν άμεσα δοκιμαστικά φάρμακα που μπορεί να σώσουν ζωές. Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Γι' αυτό το λόγο, τα 2 μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, της Αθήνας και του Πεκίνου, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι τα 2 αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Λοιπόν, είναι ανατριχιαστικό πραγματικά, κυρία Μιστακίδου, να το διαβάζει κανείς αυτό και να το έχει αφήσει ένας άνθρωπος ουσιαστικά γνωρίζοντας ότι την ώρα που θα μας βρίσκει αυτό το μήνυμα, εκείνος δεν θα είναι κοντά μας. Πόσο μαχητής και πόσο δυνατός άνθρωπος ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Παρόλο τους αρκετούς τραυματισμούς και τις άτυχες στιγμές, είχε πείσμα, θέληση, τη δύναμη ψυχής να βγαίνει πάντα νικητής. Ο Αλέξης ήταν αυτός, δυνατός. Σήμερα απενθεί όλη η Ελλάδα για τον άνθρωπο, πατέρα, αθλητή, σύζυγο,
ή αυτόν που σήκωσε την ελληνική σημαία σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και σε δύο Ολυμπιάδες. Σήμερα θρηνεί ο αθλητικός και ο πολιτικός κόσμος, γιατί ο Αλέξανδρος Νικολαίδης είχε σχέση με τα κοινά, έτσι, είχε κατέβει και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής και στη συνέχεια είχε αναλάβει και καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα βέβαια εδώ, κυρία Μιστακίδου, είναι το πολύ συγκινητικό, αυτό που λέει ότι ποτέ δεν αναρωτήθηκα γιατί συνέβη σε μένα, που χτυπήθηκε με αυτή την πολύ επιθετική και σπάνια μορφή καρκίνου. Έλεγε το ευχαριστώ γιατί του δόθηκε έστω μια παράταση χρόνου να τον γνωρίσουν τα παιδιά του που ήταν πάρα πολύ και είναι πολύ μικρά. Ο μικρός του δεν νομίζω πως θυμάται και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το διάστημα που γεννήθηκε διαγνώστηκε κιόλας ο Αλέξανδρος. Δεν ήθελε να μιλάει για την αρρώστια. Όχι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν το ήξερε και εγώ ήμουν αυτή που το έμαθα. Το έμαθα νωρίς βέβαια, αλλά δεν το έμαθα από τον ίδιο. Πολύ αγαπημένο ζευγάρι του... επίσης, κυρία Μιστακίδου. Βλέπουμε έτσι και το αντίο της συζύγου που τον αποχαιρετά με ένα απόσπασμα από το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη. Πολύ ό,τι κρίμα. Τώρα, πραγματικά πολύ κρίμα. Ήταν όλο αυτό το διάστημα κοντά του. Τι να πω, συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένεια και σε όλους εσάς έτσι που τον ζήσατε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε γιατί αυτό επιβάλλει και η δουλειά μας. Λοιπόν, έχω τον Ανδρέα Τοβάγια κοντά μου, που σήμερα θα μας δώσει την ειδησιογραφία της ημέρας. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την διάθεση του πετρελαίου που ξεκινάει σήμερα. Συζητούσαμε γι' αυτό αρκετές μέρες. Πού θα καταλήξει τελικώς η πολύ αναμενόμενη ημέρα είναι σήμερα. Ξεκίνησε λοιπόν από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τελικώς, επειδή είχαμε διάφορες διακυμάνσεις, λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και μέσα από την εκπομπή ότι το περιμένουμε γύρω στο 1,50. Τελικώς, όπως βλέπουμε, με την επιδότηση των 25 λεπτών, από ό,τι φαίνεται, με τα 25 έρχεται λεπτά χαμηλότερα. Έρχεται λίγο χαμηλότερα. Ξέρεις, Ανδρέα, θα έχουμε τον κύριο Κιούση. Τον έχουμε. Είναι ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, να μας πει τώρα, σήμερα που ξεκινάει η διάθεση, αν υπάρχει έτσι και ζήτηση, αν υπάρχουν παραγγελίες. Καλησπέρα σας, κύριε Κιούση. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι δεν θα μείνει κανένας συμπολίτης μας, κανένας κάτοικος της Ελλάδος χωρίς θέρμανση, γιατί η θέρμανση είναι κοινωνικό αγαθό και είναι απαραίτητο για τη διαβίωση, την αξιοπρεπή διαβίωση όλων μας. Κύριε Κιούση, υπάρχει ζήτηση? Ναι, μετά από 12 χρόνια η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχει μια ζήτηση, υπάρχει σχετική και σε διερευνητικό επίπεδο και τις προηγούμενες μέρες έχουμε κλείσει παραγγελίες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, ορεινά ή στη Βόρεια Ελλάδα, που το απόγευμα ή το βράδυ χρειάζεται θέρμανση, έχουν ανάψει ο κόσμος καλοριφέρ ή όποια άλλη μορφή θέρμανση έχει αποφασίσει. Εσείς με τι τιμή ανοίξατε δηλαδή σήμερα, κύριε Κιούση, με τι τιμή ανοίξατε? Κοιτάξτε, χτες ήταν λίγο διαφορετικά τα δεδομένα από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα ένας όμιλος κατέβασε κατά 75 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 7,5 λεπτά την τιμή. Ακολούθησε και άλλος όμιλος, οπότε όλη η ελληνική αγορά προμηθεύεται με 75 ευρώ τα 1000 λίτρα φτηνότερα. Και από 1,50-1,52 που λέγαμε χτες, υπάρχει στα μεγάλα αστικά κέντρα από 1,39, 1,40, 1,41. Και στην περιφέρεια που λέτε κιόλας ότι έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη στα πιο ορεινά, στα πιο βόρεια, εκεί οι τιμές πώς είναι? Όπως όλα τα καύσιμα και όπως πάντα, δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή που έχει στη Λεωφόρο και Φυσία στο καύσιμο, να έχει και στη Φλόρη, να είναι στην Καστοριά ή να έχει στον Εύρο. Άρα υπάρχουν μεταφορικά κόστη και αυτά επιβαρύνονται. Περίπου πού κυμαίνεται σήμερα η τιμή στην περιφέρεια? Από δύο. Θεωρούμε ότι σήμερα που ξεκίνησε, γιατί οι πρώτοι ανεβουθιασμοί γίνανε τώρα το μεσημέρι,
9-10 η ώρα ξεκίνησαν να φορτώνουν τα βιτία από τα δηληστήρια, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι από 1,44, 1,45, 1,46 και για τις πιο μικρές παραγγελίες και για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι είναι καλή τιμή, γιατί θα υπάρχει και αυτή η επιδότηση μετά. Η πλατφόρμα ανοίγει Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο. Λέτε τώρα για το επίδομα θέρμανσης. Καλό είναι. Ναι, το επίδομα θέρμανσης να δοθεί σε τρεις δόσεις, ώστε όταν χρειαστεί κάποιος καταναλωτής να πάρει τη δεύτερη φορά, να έχει πάρει το επίδομα θέρμανσης. Γιατί τώρα τα βάζουν από την τσέπη τους, έτσι. Και αυτή η επιδότηση, μπορώ να πω γενναία, των 25 λεπτών που αποφάσισε η κυβέρνηση. Κύριε Κιούση, θα τα ξαναπούμε. Στην παρούσα φάση. Θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα. Πού πάμε? Θα πάμε σε μια καταγγελία η οποία ξεκίνησε ως καταγγελία, ωστόσο η είδηση είναι ότι συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατόπιν της καταγγελίας μιας 19χρονης για βιασμό. Οι δύο άντρες της. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Ακριβώς σύμφωνα με την καταγγελία, ο βιασμός τελέστη στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος. Αυτό το οποίο από την άλλη αναφέρουν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συνελήφθησαν είναι ότι τους συνάντησε σε βάρδια που είχαν στο θυσίο και έκλεισε ραντεβού με τον έναν εκ των δύο, επικαλούμενοι ότι ο ένας από τους δύο είχε μεν ερωτική επαφή, ωστόσο επικαλούνται ότι υπήρχε συνένεση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε. Τώρα πάνε στη δικαιοσύνη, παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και τώρα θα πάμε στη Λιβαδιά, εκεί όπου είχαμε μία ακόμα είδηση έμφυλης βίας. Δεν σταματούν δυστυχώς οι συγκεκριμένες ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία ανήλικης για βιασμό. Πρόκειται για 17χρονη μαθήτρια. Συνελήφθησαν λοιπόν δύο 23χρονοι ελληνικής καταγωγής από το Κερατσίνι, οι οποίοι βρέθηκαν στη Λιβαδιά. Ο ένας από τους δύο είχε δώσει ραντεβού μαζί τους, ωστόσο εμφανίστηκαν δύο άτομα. Την έβαλαν με τη βία στο αυτοκίνητο, όπως αναφέρει η 17χρονη. Τη βίασαν σε αγροτική περιοχή και την παράτησαν εκεί. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι άντρες συνελήφθησαν. Και από εκεί θα πάμε μέχρι το Βόλο, καθώς εκεί έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν τα κατάφερε, 24χρονη, η οποία έχει και βηματοδότη, έχασε τη ζωή της. Η συγκεκριμένη γυναίκα το Σάββατο έχασε τις αισθήσεις της, ενώ βρισκόταν σε μαγαζί για φαγητό στην παραλία του Βόλου. Αμέσως της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, έδωσαν μάχες για ημέρες οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Βόλου. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατό και δυστυχώς η γυναίκα σήμερα έχασε τη ζωή. 24 ετών με σοβαρά ζητήματα. Και από εκεί είχαμε μία είδηση, η οποία συνέβη χθες το βράδυ. Ένας υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού τραυματίστηκε στο δεξί μυρό του κατά τη διάρκεια άσκησης. Ο άνδρας αυτός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κρήτης. Νοσηλεύεται, είναι καλά στην υγεία του. Και από εκεί θα πάμε στην κακοκαιρία, η οποία φαίνεται ότι αναβαθμίζεται στην κατηγορία 4. Είχαμε έντονα φαινόμενα, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία. Πάλι Δυτική Ελλάδα. Ακριβώς, είναι το κύμα αυτό. Προσοχή το οποίο τώρα, γιατί χτυπάει συνέχεια αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα του 112 σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αχαΐα. Ενώ να σας πω ότι η μεγαλύτερη βροχή, τα χιλιοστά, τα οποία ήταν τα περισσότερα που σημειώθηκαν, ήταν στην Κυλλήνη. 52 χιλιοστά καταγράψαν. Έχουμε κάμερα να δούμε έξω. Τι μου λέτε, ότι μπορούμε να δούμε έξω τώρα, βρέχει, τι κάνει? Σύνταγμα είναι αυτό. Εντάξει, έχει ρίξει φαίνεται τη βροχούλα. Θα έχουμε, χρειάζεται έριξε, προσοχή. Έριξε. Χρειάζεται προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και για το βράδυ, επομένως χρειάζεται να προσέχουμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Πάμε στα διεθνή, εκεί όπου το ζήτημα της οπλοκατοχής που κατά καιρούς συζητάμε δείχνει πραγματικά τις τραγικές του συνέπειες. Είχαμε 5 ανθρώπους νεκρούς από τη δράση ενός άντρα, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλο. Στη Βόρεια Καρολίνα, λοιπόν, στην πόλη Ράλι, μια πόλη περίπου 500.000 κατοίκων, εκεί ο άντρας στέρισε τη ζωή από 5 ανθρώπους, άρχισε να πυροβολεί. Τελικώς οι άνδρες της αστυνομίας κατάφεραν να το συλλάβουν, τον είχαν περικυκλώσει. Αυτό έγινε γνωστό περίπου στις 3 ώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, είναι πραγματικά φρικιαστικές οι μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκεί, οι αυτόπτες μάρτυρες, και περιγράφουν το πώς έδρασε ο συγκεκριμένος.
Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε στην Τουνησία, εκεί που δυστυχώς έχουμε ακόμα μία είδηση που δείχνει τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους. Έτσι λοιπόν, ανοιχτά της Τουνησίας βρέθηκαν 15 σωροί ανθρώπων, σε προχωρημένη σύψη μάλιστα, και οι ιατροδικαστικές αρχές εξετάζονται για να αναγνωρίσουν τα θύματα. Το δράμα του προσφυγικού συνεχίζεται αμύωτο, και μάλιστα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν από πολλές περιοχές του πλανήτη. Από ό,τι μπορούμε να είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, οι συγκεκριμένοι σωροί ανήκουν σε άτομα τα οποία είναι από την υποσαχάρια Αφρική. Μιλούσαμε για τον καιρό. Δεν χτυπάει μόνο στην Ελλάδα η κακοκαιρία. Σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζονται στην Αυστραλία. Η κλιματική αλλαγή δείχνει το πρόσωπό της. Οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια. Οι άνθρωποι, όπως θα δείτε, αναγκάζονται σχεδόν να κάνουν κανό στους δρόμους. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είχαμε τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις διάθωσης. Όπως βλέπετε, πραγματικά μετατρέπονται σε ποτάμια οι πόλεις. Είτε είναι από αυτή την πλευρά του πλανήτη, είτε είναι από την άλλη. Τα παρακολουθήσαμε τι έγινε και στην Φλόριντα. Ακριβώς. Και από την Αυστραλία θα σας πάω μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι, καθώς εκεί έχουμε μία είδηση. Εδώ, όπως θα δείτε, η συγκεκριμένη γυναίκα είναι μία πυροσβέστης, η οποία γέννησε μία μέρα πριν, ωστόσο, ενώ ήταν 9 μηνών έγκυος δηλαδή. Η 30χρονη πυροσβέστης βοήθησε ώστε να σωθούν αρκετοί άνθρωποι, καθώς, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, βρέθηκε σε τροχαίο. Εκεί λοιπόν, αν και 9 μηνών έγκυος, βγήκε από το αυτοκίνητό της και βοήθησε στο να σωθούν πάρα πολλά άτομα. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο κρατά μια γυναίκα η οποία έφερε σοβαρά τραύματα. Επομένως, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. 6 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Ήταν ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Και το ευχάριστο ήταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, παρόλη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, την επόμενη μέρα κατάφερε. Αυτό είναι το μωράκι ακριβώς, που γέννησε μετά. Ακριβώς. Και τώρα ένα απρόοπτο, το οποίο υπήρξε σε μία πτήση, πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αεροπλάνο λοιπόν από την Ατλάντα μέχρι τη Νέα Υόρκη που ήταν η πτήση. Εδώ υπάρχει μια γυναίκα όπου η αεροσυνοδός της ζήτησε να κατεβάσει το σκυλάκι της από τα πόδια της για να ξεκινήσει η πτήση. Η γυναίκα αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Ναι. Ακολούθησαν πάρα πολύ σοβαρές λογομαχίες. Προσπάθησαν να την κατεβάσουν από το αεροπλάνο. Ακόμα και επιβάτες προσπάθησαν να της πούν να κατέβει για να συνεχίσουν την πτήση τους. Λογομάχησε, άρχισε να βρίζει με πάρα πολύ βαριές. Πολλά νεύρα φράσεις. Βλέπω εγώ εδώ. Το σκυλί δεν βλέπω, το κρατάει στο χέρι. Υπάρχει κλιμάκωση. Ναι. Μάλιστα, εξφενδονίζει κιόλας ένα μπουκάλι νερό. Ναι. Εξφενδονίζει και το σκυλί ένα δεν το έχει. Κοίτα, η αλήθεια είναι το σκυλάκι στο αεροπλάνο πρέπει να το έχεις στο δικό του το σπιτάκι, εν πάση περιπτώσει, και να το έχεις στα πόδια σου. Αυτό λέει ο κανονισμός, έτσι ταξιδεύουμε. Εντάξει, αν είναι μεγάλη πτήση, βέβαια κάποιες στιγμές του ανοίγεις λίγο, πάρει και αυτό λίγο αέρα, είναι και τόσες οι θέσεις πια. Αλλά αυτό η κυρία εδώ, πολλά νεύρα. Καθόλου δηλαδή, ψύχρεμη η αντίδραση. Καθόλου ψύχρεμη, μάλιστα. Και θα σας αφήσω με μια είδηση η οποία είναι της επικαιρότητας, λόγω του Halloween, το οποίο υπάρχει στην Αμερική. Ωστόσο, αυτό ήταν και μια αφορμή για να βρεθεί ένας εφάνταστος τρόπος, ώστε να περάσουν από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κολοκύθα τα βάλαν τα ναρκωτικά, σε είναι. Σε κρυσταλλική μεταμφεταμίνη, λοιπόν, αξίας περίπου 400.000 ευρώ, η οποία μπήκε μέσα σε 136 προφυλακτικά. Και 4 κολοκύθες, λοιπόν, αξίας 400.000 δολαρίων περίπου, συνελήφθη ο οδηγός. Και τελικώς κατασχέθηκε η συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών. Λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Μαρία Κατσή με τα νέα της περιφέρειας. Μαρία, καλησπέρα. Από πού θα ξεκινήσουμε? Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τη Λαμία, που κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την παράσυρση μιας γυναίκας από ένα αυτοκίνητο. Είναι εικόνες που δημοσιεύει το Λαμία Report. Βλέπετε εδώ το αυτομαύρο αυτοκίνητο. Στρίβει, ακουμπάει τη γυναίκα, μάλλον με τον καθρέφτη του, και στη συνέχεια η γυναίκα πέφτει κάτω στον δρόμο. Το οδηγός είναι ένας ηλικιωμένος άντρας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ευτυχώς, να σου πω, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Και να συνεχίσουμε με την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός, καθώς έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, 15 παιδιά με συμπτώματα σαλμονέλας. Προχθές διακομίστηκε ένα... Μεγάλος ο αριθμός. Ένα παιδί με συμπτώματα. Χθες το βράδυ ακόμα 6 παιδιά και λίγες ώρες αργότερα ακόμα 8 παιδιά διακομίστηκαν με τα ίδια συμπτώματα στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι είναι όλα από τον ίδιο παιδικό σταθμό. Είναι η ηλικία σε 9 μηνών μέχρι και 3,5 ετών. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με τον διοικητή της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας, τα παιδιά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, έχουν πυρετό, έχουν γαστρεντερικές διαταραχές και παρουσιάζουν και σημάδια αφυδάτωσης και αναμένεται να γίνει έρευνα και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στον παιδικό σταθμό για να δουν πώς τα παιδιά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε εικόνες σοκ, καθώς δύο αστυνομικοί κλήθηκαν χθες να προσαγάγουν έναν άντρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ώρα λοιπόν. Αυτό το χτύπημα ποιος το φέρει, αστυνομικός? Αστυνομικοί είναι και οι δύο που φέρουν αυτά τα χτυπήματα. Την ώρα λοιπόν που έβαλαν τον προσαχθέντα στο περιπολικό, εκείνος έσπασε το προστατευτικό πλέξιγκλας που διαχωρίζει τις μπροστινές θέσεις με τις πίσω θέσεις. Και εκείνη τη στιγμή, μάλλον με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ενδεχομένως και από τα κομμάτια του πλέξιγκλας που έσπασε, τους τραυμάτισε στο λαιμό και κοντά στην καροτίδα φέρουν τραύματα οι αστυνομικοί. Να σου πω ότι δεν έχασαν. Επικίνδυνο σημείο. Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Θα μπορούσε το τραύμα να αποβεί μοιραίο, Μάριον. Να σου πω όμως ότι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους. Κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν, διακομίστηκαν και οι δύο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθώς κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε έναν άντρα να κλέβει ένα κινητό. Μπήκε λοιπόν σε αυτό το κατάστημα ρούχων, τον έχει καταγράψει η κάμερα, μπαίνει στο κατάστημα, κάποια στιγμή σταματάει για λίγο και στη συνέχεια αρπάζει το κινητό που βρισκόταν πάνω σε κάποιο τραπέζι. Το κινητό ήταν της ιδιοκτήτριας, όμως είχαν βάλει αυτή την εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει το κινητό. Το κινητό εντοπίστηκε στη συνέχεια σε κάποιο κατάστημα που πολλούσε κινητά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το είχε ήδη δώσει, ε? Το είχε ήδη δώσει, ναι. Προσπάθησε να το πουλήσει, το πούλησε μάλλον. Ο ανιψιός της γυναίκας που έχει το κατάστημα τελικά κάλεσε τον άνθρωπο αυτόν στο τηλέφωνο και μάλλον τους επέστρεψε το τηλέφωνο της γυναίκας πίσω στο κατάστημα. Και θα πάμε στα Ιωάννινα και σε μια ανάρτηση που έκανε το ΚΙΔΙΖΟ, το Φιλοζωικό Σωματείο των Ιωαννίνων, για μια λεπουδίτσα η οποία βρήκε φρικτό θάνατο από σειρμάτινη παγίδα. Είδαμε και τις εικόνες νωρίτερα. Το άτυχο ζώο δεν κατάφερε να ξεφύγει και αυτό που σημειώνει και στην ανάρτησή του το σωματείο είναι ότι οι παγίδες αυτές απειλούν την άγρια ζωή, γιατί τα ζώα εγκλωβίζονται, μένουν αφιδετωμένα και δεν μπορούν να ξεφύγουν με τίποτα και καταλήγουν. Και θα κλείσουμε. Πες μου μια καλή είδηση. Πες μου ένα κάτι ευχάριστο, αυτό. Σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτός είναι ένας γηπαετός, ο οποίος εμφανίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο κέντρο της πόλης. Βλέπουμε τη φωτογραφία, έχει κάτσει πάνω σε έναν τρούλο εκκλησίας. Αυτή η εικόνα, συγγνώμη τώρα, κάτσε, περίμενε μισό λεπτό, γιατί κοίταξε. Είναι μια κατακόκκινη εκκλησία, ένας τρούλος. Από πάνω ακριβώς υπάρχει μια πολυκατοικία και ένας γηπαετός από πάνω. Ναι. Λοιπόν, το πτηνό μάλλον ήταν πολύ μικρό σε ηλικία και δεν μπορούσε να πετάξει. Έφτασαν στο σημείο αρμόδιοι και το βοήθησαν τέλος πάντων ώστε να φύγει από εκεί. Δεν μπορούσε να πετάξει και γι' αυτό κάθισε πάνω στον τρούλο της εκκλησίας, Μάριον. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, να πούμε τους διαγωνισμούς, γιατί σε λίγο κληρώνει εδώ η δωροεπιταγή 1.000 ευρώ. Μπείτε στη διαδικασία στο 14999, στείλτε μήνυμα, τηλεφωνήστε για να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή για τα 1.000 ευρώ, με τα οποία μπορείτε να πάρετε προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας από τη Fiberlinen, τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών. Σεντόνια, πέα, μαξιλάρια, πετσέτες, ριχτάρια, ό,τι εσείς έχετε ανάγκη. Και θα ανοίξει και ένα πολύ μεγάλο κατάστημα. 14 είναι σήμερα, αύριο ανοίγει από ό,τι διαβάζω, στη Συμβολή Κηφισού και Πέτρου Ράλι, Fiberlinen, Linen House. Λοιπόν, εδώ ο διαγωνισμός, λίγη ώρα ακόμα, κληρώνεται σε λίγο. Και βεβαίως πάμε να δούμε και το μεγάλο δώρο, το παίζω το 208, έκδοση Like, 1200 κυβικά.
75 άλογα αξίας 18.000 ευρώ. Έρχεται η ώρα για την κλήρωση του αυτοκινήτου. Μπείτε στη διαδικασία, εάν σας ενδιαφέρει, να είστε εσείς, να έχετε την τύχη, να είστε εσείς τυχερός, τυχερή για αυτό το όμορφο αυτοκίνητο. Φεύγουμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, μέχρι τις 4 εδώ κοντά σας και ξέρετε κάτι, μου δείχνουν ότι έξω έχει λίγο βρέξει, είναι λίγο μουντός ο ουρανός. Εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντίνος Δάφλος την ξενάγησή του θα μας την κάνει, διότι βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας ξεναγήσεις, Κωνσταντίνα μου. Τι ωραίο μπλε είναι αυτό που φοράς. Στους κήπους, 25 στρέμματα είναι αυτοί οι κήποι εκεί, ανοιχτοί για τους πολίτες. Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 25 στρέμματα. Ευτυχώς μας έκανε τη χάρη ο καιρός και δεν βρέχει. Είναι λίγο μουντό το σκηνικό. Αλλά κοιτάξτε σε τι ωραίο μέρος σήμερα ερχόμαστε. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι πραγματικά μια όαση εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι λοιπόν στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια live ξενάγηση, Μάριον. Δεν ξέρω αν ποτέ έχεις έρθει και στο παρελθόν. Είναι μια μοναδική εμπειρία, θέλω να σου πω. 25 στρέμματα και όσο αρχίζεις και μπαίνεις στο Προεδρικό Μέγαρο από τη Βασιλέως Γεωργίου, σιγά σιγά αυτή η βοή της πόλης χάνεται και όσο έρχεσαι πιο μέσα, παίρνει τη θέση του το θρέσμα των φύλων, τα πουλάκια που κελαϊδούν. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό τοπίο. Θα έλεγε κανείς ότι εδώ στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου ότι είναι ένα πάρκο γλυπτών. Και βλέπετε, ας πούμε, δίπλα μου είναι το γλυπτό του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Λίγο πιο πίσω είναι οι περίφημες κατσίκες, οι πολυφωτογραφημένες της Ναταλίας Μελά. Ένας χώρος που πλέον για το κοινό είναι ανοιχτός. Όταν λες ανοιχτός, Κωνσταντίνε, πότε μπορεί κανείς να επισκεφτεί το κήπο εκεί? Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα τώρα. Από την προηγούμενη Κυριακή, λοιπόν, 10 με 4 και κάθε Κυριακή για 6 ολόκληρες ώρες ανοίγει για το κοινό. Έρχεται όποιος θέλει εδώ με το βιβλιαράκι του, με ένα καφεδάκι, με ένα πετσετάκι να κάνει κάτω το πικνίκ του και να χαλαρώσει. Είναι ένας μοναδικός πραγματικά χώρος. Θέλω να σου πω ότι εδώ. Α, και μια και το δείχνει τώρα ο Σταύρος ο Μερτήρης, ο οπερατέρ μας, να σου δείξω ότι βλέπεις τώρα, ας πούμε, εδώ ένα από τα 140 σπάνια δέντρα που έχει ο κήπος. Είναι το ήρεμο έλατο, όπως λέγεται. Το συναντάμε εδώ στον εθνικό, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Είναι απέναντι εδώ, περίπου, ναι. Ναι, είναι κάπως κοντά. Επίσης εδώ θέλω να κάνεις μια μικρή κίνηση, Σταύρο, να δείξουμε και την αριά ή την λεγόμενη λευκή βελανιδιά. Ένα επίσης από τα σπάνια δέντρα που έχει εδώ ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου. Μάριο, θέλω να σου πω, γιατί μιλάμε για μια ιστορική περιοχή, ότι στα μέσα του 19ου αιώνα εδώ, που σήμερα είναι ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου, ήταν ο λαχανόκηπος των βασιλικών ανακτόρων. Και λέγεται ότι ήταν μια πολύ έφορη περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στην ουσία βρισκόμαστε στην Κήτη, δίπλα μάλλον στην Κήτη του Ηλισσού ποταμού, που κάποτε φυσικά ήταν πολύ ζωντανός και αέρε μέσα στην Αθήνα. Πάμε σιγά σιγά και στην απέναντι πλευρά του κήπου και θα περάσω κάτω από τα, θα έλεγα, αιωνόβια, ναι, τα αιωνόβια κυπαρίσια του κήπου, τα οποία είναι πάνω από 120 ετών. Και μάλιστα εδώ ο μύθος λέει ότι τα κυπαρίσια ονομάστηκαν κυπαρίσια γιατί. Γιατί ο Κυπάρισσος ήταν ένας έφηβος που ο Θεός Απόλλωνας ήθελε να τον κάνει δέντρο έτσι ώστε να μείνει αθάνατος. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν τα κυπαρίσια σήμερα. Έχεις έρθει πολύ μελετημένος, Κωνσταντίνε. Πολύ μελετημένος. Θέλω να σου πω ότι εμένα αυτά με τρελαίνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα κοίταγα μόνο απ' έξω λαθρέα μέσα από τα κάγκελα πως είναι ο κήπος του Μεγάρου. Ναι. Και σήμερα θα είμαι μέσα να μπορώ να σας κάνω. Κωνσταντίνε, πες μου κάτι. Μπορώ να σου βάλω μια αποστολή? Μπορείς να βρεις την Καλυψό, σε παρακαλώ? Βεβαίως. Γιατί αυτό το γατί, γατί του Προεδρικού Μεγάρου, η γατούλα αυτή η όμορφη, η αδέσποτη, η οποία έχει γίνει από όσο βλέπουμε έτσι σε διάφορες φωτογραφίες που βγαίνουν από το Προεδρικό, έχει γίνει μασκότ. Μια γατούλα αδέσποτη που βρήκε η Πρόεδρος από την Κάρπαθο και τώρα τη συντροφεύει. Για κοιτάξτε, μήπως τριγυρίζει εκεί στους κήπους.
Λοιπόν, θα σου πω, Μάριον, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο, εγώ έκανα μια τεράστια περιήγηση εδώ. Ναι. Είμαι δίπλα στο γλυπτό, ας πούμε, του Βαρότσου. Ναι. Αλλά είδα και πάρα πολλές γάτες πριν. Ήταν 2-3 που έκαναν αμέριμνες τη βόλτα τους. Η αλήθεια είναι ότι ψέλισα λίγο, φώναξα, καλυψώ, καλυψώ, δεν γύρισε καμία. Πιστεύω ότι δεν είναι εδώ. Να σου πω κάτι. Η Καλυψό είναι η πιο τυχερή γάτα της Ελλάδας ή και του κόσμου. Είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, ναι. Στη ζέστη μέσα, στις υπερπολυθρόνες της και περνάει μοναδικά. Δεν την έχω δει καθόλου, η αλήθεια. Κοίτα, είναι. Κοίτα, το Προεδρικό ζηλεύω. Έχει την Καλυψό και το Μαξίμου έχει το σκυλάκο. Το σκυλάκο, βέβαια. Το πίνατ. Έχεις πολύ το δίκιο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πριν από λίγο είδαμε και έχει σημασία να το πούμε, ένα από τα τεράστια κασπό που βρισκόντουσαν στο Τατόι, βέβαια, στα βασιλικά ανάκτορα, στην εξοχή κατοικία δηλαδή του βασιλιά. Μπορούμε να πάμε σιγά-σιγά προς τα πίσω. Δεν θέλω να μ' αγχωθεί, Σταύρο μου, αν μπορείς, με την ησυχία σου. Σιγά-σιγά. Θα πάω λίγο από εδώ, εγώ, από το μονοπάτι αυτό, και θα ξαναπάω σιγά-σιγά εδώ. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι κάθε Κυριακή πλέον. 10 με 4 ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου είναι για το κοινό ανοιχτός και είναι πραγματικά μια νέα αθηναϊκή εμπειρία. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό αν δεν το ζήσεις. Μιλάμε, ξέρετε τώρα τι γίνεται κάθε μέρα στην Αθήνα. Κίνηση, χαμός, φωνές, κορναρίσματα. Εδώ είναι σαν να έχεις φύγει πάρα πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, και από αυτή την Κυριακή φαντάζομαι τα πλάνα τους μπορούν να τα κάνουν όποιοι βλέπουν τώρα και θέλουν να επισκεφθούν τον κήπο. Σωστά? Και βεβαίως, και θέλω να σου πω, Μάριον, ότι έχω κοιτάξει και τον καιρό. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος, γύρω στους 20 βαθμούς, θα έχει λιακάδα. Θα φτιάξει. Οπότε έρχεστε εδώ, λοιπόν, και κάνετε τη βόλτα σας πραγματικά σε ένα μέρος που μοιάζει ψεύτικο και είναι πέρα ως πέρα αληθινό. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, τι έρχεται? Top 10. Δυνατό top 10. Τζόρτζια, Τζόνι, Τζόνι, Τζόρτζια, φύγαμε. Ήθελα μια μπάλα τώρα. Θα σου κάνω εδώ πέρα αγγελάκια, τσαλιμάκια. Δεν έχω μπάλα, αλλά ναι. Θα σου δείξω την μπάλα που θα βγει στη δημοπρασία. Μια θρηλυκή μπάλα στο νούμερο 10. Δεν ξέρω να θυμάσαι αυτό το θρηλυκό γκολ του 1986 του Μαραντόνα. Στο παγκόσμιο κύπελλο ενάντια στην Αγγλία, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα έκανε τη θρηλυκή κεφαλιά. Το χέρι του Θεού που είχαν πει τότε. Ξεφούσκωτη τη βλέπω. Ναι, και είναι ξεφούσκωτη γιατί τώρα είναι και χρησιμοποιημένη, καταλαβαίνεις, μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, η μπάλα αυτή, Μάριον, βγαίνει στη δημοπρασία και πωλείται από 2, κυμαίνεται η τιμή της από 2.800.000 ευρώ. Μέχρι 3.400. Κάτσε ρε παιδί μου, επειδή απλά την κλώτσισε ο Μαραντόνα ή έχει πάνω και κάποια υπογραφή, ας πούμε. Γιατί αυτή η μπάλα έχει ιστορία. Αυτή κάτσε, μην το γυρώνεις τόσο πολύ. Ρε Σιμάριον, είναι μια μπάλα που κατέληξε μέσα σε κάτι δίκτυα. Ξέρεις πόσες φάσεις να είχαμε εδώ αθλητικό τώρα να μας πει πώς έχει αναλυθεί το χέρι του Θεού. Εδώ κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έγινε χαμός το 86, γιατί έκανε τους ελιγμούς του, κάνει την κεφαλιά, αλλά ήταν μια κάπου σαν τυχαία κεφαλιά, δηλαδή ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε. Και εντάξει, μπαίνει γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι και τσάντα, μην κάνουμε έτσι, ρε παιδιά. Μα George, είναι τσάντα, εντάξει. Μα πήγε στους ημιτελικούς μας από τον κολ, κοίτα εδώ πέρα. Είναι δυνατόν. Εντάξει, ωραία. Μπορεί να κλαίνε τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω που μας ακούνε να υποβαθμίζω αυτή την μπάλα. Μπορεί. Αλλά πιο δυνατά έκλαψε ο Fraser Brendan και θα σας πω γιατί τώρα στο νούμερο 9. Πες μας. Θα δεις. Τα κλάματα ο αγαπημένος μας Fraser, να τον εδώ τον βλέπετε, όπου καταχειροκροτήθηκε για 5 ολόκληρα συνεχόμενα λεπτά με το ρολόι όταν βρέθηκε στο φεστιβάλ του Λονδίνου στο τέλος της ταινίας The Whale, όπου και πρωταγωνιστή. Είναι τελείως μεταμορφωμένος αυτή φοράει, την ταινία. Τον βλέπουμε να μιλάει. Φοράει ουσιαστικά ένα κουστούμι το οποίο ζυγίζει 123 ολόκληρα κιλά για να δείχνει υπέρβαρος και είναι ουσιαστικά ιστορία ενός παχύσαρκου άντρα, ο οποίος προσπαθεί να ξαναφτιάξει την σχέση, τη χαμένη σχέση ουσιαστικά, που δυστυχώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά με την κόρη του. 6 ώρες λέει κάνει για να μεταμφιεστεί σε αυτόν τον ρόλο. Και να, βλέπουμε εδώ, Είπες το κουστούμι ζυγίζει πόσα κιλά? 123 και λέει ότι φορώντας αυτό το κουστούμι συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν μυς στο σώμα μου που δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Από το βάρος δηλαδή για να μετακινηθεί, ένιωθε περίεργα. Εντάξει, εδώ πέρα στο μάμι που έπαιζε. Ναι, ήταν άλλος. Είναι εντάξει, φοβερός. Είχε κάψει καρδιές τότε, θυμάμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, και στο νούμερο 8 πάμε να δούμε τον Freddie Mercury, ο οποίος ξαναζωντανεύει μέσα από ένα νέο κομμάτι των Queens. Πάμε να δούμε. Τον
Queen, θα να πω, μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει, λοιπόν, ένα σύγχρονο σου φύγε. Το τραγούδι αυτό που ακούμε, έτσι μουσική υπόκρουση από πίσω, είναι το Face It Alone. Το οποίο τραγούδι ήταν να βγει σε κυκλοφορία το 1989 με το album The Miracle. Ναι, αλλά δεν βγήκε τότε. Θεώρησαν ότι δεν είναι από τα καλύτερα του. Το έχει ηχογραφήσει ο ίδιο. Βέβαια, η Queen είναι. Ναι. Queen είναι. Και το θεώρησαν τότε ότι δεν ήταν από τα καλύτερα του για να μπει στο album, α πούμε, τότε. Και σου λέει οπότε, τώρα θα το βάλουμε. Ναι, τον Ιούνιο υποσχεθήκανε μέσω. Το είχαν δημοσιεύσει μέσω του BBC ότι θα το βγάλουν στην κυκλοφορία. Το επαναξιολόγησαν, νέο... φαίνεται. Ναι, ναι, με ένα νέο έτσι, The Miracle Collector's Edition. Αυτό θα είναι το album το καινούριο. Και θα βγει το Νοέμβριο. Τώρα, το 22. Και αναμένεται να βγουν και άλλα τραγούδια πέρα από αυτή τη rock μπαλάντα που ακούμε. Βέβαια. Και να πούμε ότι το τραγούδι αυτό αντικατοπτρίζει τη μάχη που έδωσε στην ουσία Freddie Mercury στην ασθένεια που είχε, ενάντια στην ασθένεια που είχε, γιατί στην ουσία λέει ότι τα προβλήματά μας πίσω από την πόρτα μας τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Ακριβώς. Όλες τις δύσκολες στιγμές είμαστε μόνοι στο τέλος. Οπότε, Face It Alone. Παρόλο έτσι. Που είχε τόσο κόσμο να τον αγαπάει. Και πάμε εννοείται. Τώρα στο νούμερο 7, όπου θα δείτε τον παππού της χρονιάς. Ο παππού του. Είναι αυτός ο κύριος εδώ, ο παππούς του Νίκολας από την Ισπανία, ο οποίος είναι η στιγμή που αλλάζει τις παλιές φωτογραφίες του εγγονού του αφού έκανε φιλομετάβαση. Και λέει, δεν θα έχω τις παλιές αφού πια ο εγγονός μου ο Νίκολας δεν μοιάζει με αγόρι, οπότε αντικαθιστά τις παλιές με τις καινούργιες, με τον εγγονό του να λυγίζει ρε παιδί μου και να είναι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει τον παππού να τον αγκαλιάζει και όλη την οικογένεια σε αυτή του την προσπάθεια. Και μας λέει ότι δεν είναι θέμα ηλικίας, παιδιά, το αν θα αποδεχτείς, ας πούμε, το παιδί σου αν θέλει να κάνει ακριβώς. Κάτι τέτοιο στη ζωή του. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι οι παλιοί, ρε παιδί μου, έχουν άλλες αντιλήψεις. Mm. Είναι θέμα μόνο αγάπης. Στεναχωριέμαι από αυτά είναι θέμα αγκαλιάς, είναι θέμα πόσο πίσω αφήνεις ό,τι έχει ποτιστεί σε στερεότυπο μέσα. Έχει να κάνει βέβαια, θα πω εγώ, και σε ποια χώρα ζεις. Γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε μόνο στο εξωτερικό να γίνονται δυστυχώς. Δεν τα έχω δει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το οποίο είναι ένα άλλο θέμα, αλλά είναι καλό που είναι εξυγχρονισμένοι εκεί πέρα τουλάχιστον και έχουν λίγο πιο ανοιχτό μυαλό. Έρχεται και εδώ, έρχεται και εδώ, θα δούμε πότε. Λοιπόν, και στο νούμερο 6 πάμε να δούμε μία μάχη. Γιατί άλλο, για μια πιπίλα. Πιπίλα. Πάμε. Το βίντεο που θα δείτε, βλέπουμε δύο μωράκια. Τέλειο. Τα πίνει σε ένα καλαθάκι με νερό. Και επειδή πέφτει. Δύο δίδυμα, έτσι είναι. Είναι δίδυμα. Ναι, ναι, ναι. Και πέφτει μια πιπίλα. Τα μωράκια είναι καλά και τα δύο. Νομίζω ότι βρήκαν την πιπίλα τη χαμένη. Ναι. Από ό,τι με ενημερώνουν από το κοντρόλ η μάνα. Βγήκε στον αέρα η μάνα. Η πιπίλα είναι στα χέρια του. Έρχεται το ρεπορτάζ. Έρχεται, ναι, ναι, ναι. Φρέσκο. Ναι. Και πάμε τώρα στο νούμερο 5, όπου θα δείτε μια διαστημική, θα την έλεγα, απάτη. Διαστημική. Βέβαια. Μία 65χρονη από την Ιαπωνία δυστυχώς έπεσε θύμα διαδικτυακής διαστημικής απάτης όταν συνομιλούσε με έναν... Συγγνώμη, και διαδικτυακή και αδιαστημική. Θα σου πω γιατί. Γιατί συνομιλούσε με έναν άντρα, ο οποίος της έλεγε ότι είναι αστροναύτης. Ότι είναι αστροναύτης, όχι ΟΗΤ. Ορίστε. Δηλαδή ότι συνομιλούσαν και αυτό ήταν αστροναύτης. Ακριβώς. Και της έλεγε ότι δεν είχε χρήματα. Πιάνει σήμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν φανταστείτε όμως. Δηλαδή ήταν ψέμα, ρε παιδιά. Θα σας πω τι έγινε. Αυτός της έλεγε ότι βρισκόταν στο διαστημικό, στο διεθνή διαστημικό σταθμό και ότι δεν είχε λεφτά για να πάρει τον πυραυλό του και να γυρίσει πίσω στη γη. Αλλά έχει σήμα όμως. Δεν θέλει μηνύματα. Παιδιά έχουν σήμα. Δηλαδή θα τρελαθώ. Θα έχουν για να επικοινωνούν με εμάς στη γη, μάλλον φαντάζομαι. Και της έστελε μηνύματα μέσω πλατφόρμα στα social, της έταζε. Γάμους και δαχτυλίδια. Η κυρία το πίστεψε και λέει: θα δώσω 30.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει τον πυραυλό του ο αγαπημένος μου και να έρθει ο υπότιτλος. Δηλαδή, τι έστειλε ταξί. Κάπως έτσι. Τελικά το πήρε τον πυραυλό. Να τον φέρει πίσω. Ναι, αλλά μάλλον τα πήρε ο κύριος αυτός, εξαφανίστηκε. Περίμενε η κυρία, έπλεκε τον αργαλιό εκεί πέρα, δεν ερχόταν. Πήγε στις αρχές και λύθηκε το μυστήριο. Ακόμα ψάχνει τα λεφτά, θέλω να σας πω, και έμεινε και ανύπαντρη στα 65. Μάλιστα. Και τώρα, επειδή είναι Παρασκευή, Μάριον, θέλω να σε πάω σε κάτι λίγο πιο ρομαντικό. Λίγο κάτι πιο ανάλαφρο. Στο νούμερο 4, σε μια λίμνη, κάναμε κοντινό. Σχήμα. Κοντινό είσαι. Καρδιά. Κεράκια να βάλει. Να πει το 4. Κλείσε. Να πει το 4. Λοιπόν, Μάριον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Επειδή είναι Παρασκευή, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Δημοστάκι, ήθελα να μην με δει το ζήσω λίγο σήμερα. Είναι και το πουκάμισο λίγο ανάλαφρο. Λοιπόν, πρέπει και η μαμά σου να έχει μαθημάσει. Λέει, εδώ play hard, δουλεύετε το τέτοιο. Play hard, λοιπόν. Ρομαντικά είπες να το πάμε. Ρομαντικά, μετά μου λες play hard, να αποφασίσεις όμως. Έχεις δίκιο, Μάριον, έχεις δίκιο. Ναι, γι' αυτό ναι. Το ξαναπάω στο play hard. Μια καρδιά. Play soft, λοιπόν. Σήμα καρδιά αυτή η λίμνη. Στην Ιρλανδία βρίσκεται. Πρέπει να σου πω. Και είναι ένα προορισμό που πάνε πάρα πολύ για πεζοπορία, λέει. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει για το Σαββατοκύριακο να πάμε. Ιρλανδία. Ιρλανδία. Μακριά. Είναι λίγο μακριά. Ναι. Είναι η λίμνη
Λαου Όλερ. Την, την επισκέπτονται οι ερωτευμένοι. Κοίταξε να δεις. Έχει κάποιο τέτοιο μουσική, νόημα. Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι. Έτσι τώρα με τη μουσική που ακούω θα ταξίδευα λίγο έτσι με τη Τζόρτζια. Τζόρτζια, πάμε μαζί. Κοίτα τώρα, είναι ωραία να τη βλέπεις από μακριά ναι. Και από πάνω συγκεκριμένα. Έλα, γιατί, Τζόρτζια. Άμα πας κοντά, φαντάζομαι δεν αναγνωρίζεις ότι αυτό είναι καρδιά. Απλά βλέπεις μια λίμνη γύρω από κάτι βουνά. Μου το χάλασες τώρα, μου το χάλασες. Εγώ ήθελα να σε πάω να δούμε λίγο τη λίμνη. Είχα κανονίσει, δεν μπορούσα να σου το πω έτσι. Πάμε τώρα στο νούμερο 3 και θα δούμε δύο κορίτσια πιλότους. Εμείς δεν τα είχαμε ξαναδεί. Εσύ χάνεις. Εσύ χάνεις. Εδώ βλέπετε τη Σούζη και την Ντόνα. Είναι μαμά και κόρη συγκεκριμένα. Είναι δύο κορίτσια που σπάνε τα στερεότυπα και λένε εμείς μπορούμε να γίνουμε πιλότοι σε ένα ανδροκρατούμενο κατά κόρον επάγγελμα, ας πούμε. Και τις αποθεώνουν όλοι και στα social media αλλά και στο αεροπλάνο. Μοιάζουν κιόλας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η μαμά η Σούζη ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 80 να ασχολείται και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εκείνη όταν στο επάγγελμα αυτό έπαιρναν μόνο άντρες και λευκούς συγκεκριμένα. Και τώρα ακολουθεί και η κόρη με τα κορίτσια αυτά να γίνονται viral. Μάλιστα. Και μας αρέσουν. Και υπέροχες. Είναι κούκλες. Ναι. Και αεροσυνοδή, μπράβο, κούκλες. Λοιπόν, δεν είναι αεροσυνοδή, είναι πιλότη. Πιλότη, συγγνώμη, παιδιά. Πιλότη μια ώρα την ίδια. Τι λέει, πόση ώρα δίπλα στο κορίτσι. Να κάνω, ρε Μαρή. Αφαιρέθηκα με τη λίμνη καρδιά, συγγνώμη. Ήταν λίγο η Παρασκευή. Με τη χιλόπιτα αφαιρέθηκες, πάμε. Συγχωρέστε με και πάμε στο νούμερο. Συγχωρέστε με και πάμε στο νούμερο 2 για να δούμε μια σκύλο μαμά που δεν τέχει σκυλάκια, αλλά γατάκια. Κοιτάξτε τι γλυκιά εικόνα, γιατί αυτά τα γατάκια, τα μικρά που βλέπετε, έχουν χάσει τη μαμά τους, αλλά το σκυλάκι αυτό, η σκυλομαμά, δίνει τη στοργή που χρειάζονται τα γατάκια και τα ταΐζει. Οπότε νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτή που λέμε όλα μύθι μάχη. Είναι τελικά. Ναι, μύθι είναι. Όλα μύθι. Που λέμε θα σκυλο με τη γάτα. Ναι, όχι. Ναι. Εδώ κοίταξε όμως. Εδώ είναι τόσο αγαπημένα ναι. Και η σκυλομαμά φαίνεται τόσο έτσι δοτική, τρυφερή. Ακριβώς. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα και πάντα να στη δείξω, ρε παιδί μου, για την Παρασκευή. Είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο που θα μεγαλώσουν μαζί αυτά τα σκυλάκια. Και το γατάκι, πώς κάνει. Μάλιστα. Είναι απίστευτο. Και από αυτή την υπέροχη εικόνα θα πάμε σε ένα υπέροχο κορίτσι στο νούμερο 1 που αξίζει να βρίσκεται εκεί. Αξίζει, αξίζει. Είναι η Αναστασία, είναι 17 χρονών σήμερα που μιλάμε και είναι ένα κορίτσι από την Ελλάδα το οποίο καταφέρνει και παίρνει τα χρυσά μετάλλια το ένα μετά το άλλο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Είναι Ελληνίδα. Είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι μισή Ελληνίδα, από πατέρα Ελληνίδα. Είναι αυτό το κορίτσι εδώ που βλέπετε. Είναι τόσο χαρούμενο, παρόλο που έχει χάσει δυστυχώς την όρασή της στα 14 της χρόνια λόγω ενός προβλήματος στον αμφιβληστροειδή. Και λέει, παιδιά, ότι μπορεί να πέρασα από κατάθλιψη, μπορεί να ένιωσε ότι θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου. Αλλά τη στάθηκαν τόσο πολύ και η οικογένειά της και οι ψυχολόγοι, αλλά και το σκυλάκι της και πια. Ζει σαν ένα κανονικό κορίτσι. Κρατάει το λευκό μπαστούνι. Ναι. Εάν δεν το ξέρεις το story από την έκφρασή της, αποκλείεται να πάει το μυαλό Αρματικά. Σου. Ακριβώς. Τι είναι αυτό που λέει, τόσο θετική διάθεση και, είναι και μια κούκλα, αυτό έτσι. Που μεταδίδει. Ναι. Ναι. Μπορούμε να δούμε αν θέλετε το βίντεο. Είμαι Anastasia and something you might not be able to see by just looking at me is that I'm blind. No pun intended. I was a normal girl until God decided, she's way too cool to just be normal. So, I lost my vision at 14. I'm now a Paralympic gold and bronze medalist. Purr! As someone who's blind, I either need my cane, my guide dog, or a sighted guide to help me get around places. Because, well, I don't really know what's going on around me. Hi! Oh, looks good. Είναι ένα κορίτσι που είναι τόσο χαρούμενο και νομίζω φαίνεται από τα social media της και αποφασίσαμε να της χαρίσουμε το νούμερο 1 με αφορμή κιόλας αύριο τη μέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να εδώ και από το, την κολύμβηση, έτσι, από το άθλημά της. Και ένα σκυλάκος βέβαια πάντα, γλύκα δίπλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτα, διαγωνισμός. Κοιτάξτε, έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Γιατί κληρώνεται η δωροεπιταγή 1000 ευρώ από τη Fiber Linen, η οποία είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών. Μπορείτε με αυτή την επιταγή να πάτε σε αυτό το πολύ μεγάλο κατάστημα που ανοίγει αύριο, από όσο διαβάζω εδώ, στη Συμβολή Κηφισού και Πέτρου Ράλι, και να πάρετε προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας, λευκά είδη. Στο 14999 SMS ή τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Τώρα, πριν το τέλος της εκπομπής, θα σας πούμε ποιος είναι τυχερός τυχερή. Και Peugeot 208, είπαμε, είμαστε κοντά.
στην κλήρωση. Μπείτε στη διαδικασία, εάν σας ενδιαφέρει αυτό το όμορφο αυτοκίνητο να γίνει δικό σας. Στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό SMS ή τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τι λέμε, πάμε διάλειμμα, ε. Λοιπόν, και γυρίζουμε και έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, διότι ο Γιώργος Δάσκαλος ορκίζεται ότι ο έρωτας μπορεί να τα νικήσει όλα. Για να δούμε. Έτσι, λοιπόν, ό,τι λέμε. Καλώς το δάσκαλο. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Εδώ στη τάξη μας, εδώ. Παίρνει και τη στάση του καθηγητή. Έτσι, κανένα καθηγητή που δεν έκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αποφάσισες, Brad Pitt ή Johnny Depp, στην κόντρα της ημέρας. Όσο και να αγαπώ τον Johnny και την τρέλα που έτσι, έχει. Έλα προς τα δω. Έλα προς τα δω. Ναι, τον αγαπώ έτσι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε μια που λες, παρόλα αυτά. Αν θες να αφιερώσεις, έλα, παρακαλώ. Πάλι εγωιστικά θα φερθώ σήμερα, αφού κλείνει και η εβδομάδα, να στείλω τα φιλιά μου στο κουτσελιό, στο χωριό μου και στη μαμάκα μου. Κουτσελιό. Πολλά, πολλά φιλιά. Είναι ωραίο το κουτσελιό. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει το χωριό αυτό. Και τώρα που αρχίζει έτσι και λίγο. Είναι πάνω σε λόφους. Χειμωνιάζει. Έτσι, ναι. Θέλω και εγώ να πω κάτι, επειδή η μαμά είναι το σπίτι και εκείνη δουλεύει σήμερα. Να πω και εγώ, γεια σου μαμά, αν με βλέπει. Με βλέπει, το ξέρω. Η Κύπρος μας βλέπει φανατικά, θέλω να σου πω. Μα δεν έχει στείλει ούτε. Τώρα πραγματικά. Τι θες, χαλούμι θέλεις. Ε, όχι. Α, τι θες. Τα χαιρετίσματα στην Κύπρο. Χαιρετίσματα στην Κύπρο. Θες να τα πεις εσύ στην αγάπη μας. Παραπάνω. Στην αγάπη μας εδώ, στην όμορφη Κύπρο. Ξέρω ότι μας βλέπουν. Έχουμε και το κορίτσι μας. Να μας λοιπόν. Στείλουν δάχτυλα. Τι να μας στείλουν. Δάχτυλα. Α, τα ξέρω τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα αυτή. Τα έχω μάθει τα δάχτυλα. Για θα σας φέρω εγώ όταν πάω στην Κύπρο. Λοιπόν, τώρα θα μας φέρεις ειδήσεις από τα ξένα. Θα σας τις φέρω και θα πάω κατευθείαν τώρα στη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία δεν μας αφήνει λίγο να γελάσουμε και να σκεφτούμε ότι μπορεί να τον άφησε τον Μπέκαμ ελεύθερο και να τρέξουμε να τον πάρουμε. Βγήκε εδώ που. Τι σενάριο είναι αυτό. Τίποτα. Το έφτασε. Μόνοι μου πήγαμε, φτάσαμε. Κάθομαι μόνοι μου και φαντασιώνουμε ότι θα μπορούσα να είμαι τον Μπέκαμ. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έκανε η Βικτόρια. Βγήκε, λέει, κάποιες φωτογραφίες είχαν βγει παλιότερα που έλεγαν ότι ο λόγος που αφαίρεσε το τατουάζ από το χέρι της, το οποίο είχε τα αρχικά του, DB, να εδώ βλέπετε το αφαίρεσε, ήταν γιατί υπάρχουν φήμες χωρισμού και ότι ενδέχεται να τον παρατήσει. Βγήκε που λέτε χθες το βράδυ σε μια συνέντευξη, σε ένα βραδινό show και είπε, ακούστε τι είπε. I had these tattoos a long, long time ago, and they just weren't particularly delicate or very nice. They were just a little bit thick, and they were bleeding a little bit, and just not looking as pretty. They started to bleed and go almost like a sort of bluey color. So they just didn't look so nice. So it doesn't mean anything more than that. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα, δεν ταιριάζει την αισθητική της ο Μπέκαμ. Όχι, 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 σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ξαφνικά. Τι δεν θέλουν άλλο. Να φέρεις τατουάζ, επειδή μπορεί να μην τους άρεσε το σημείο. Το φυσικά το μεγάλο που ήταν, καλέ. Τα αρχικά. Εντάξει, και μπορεί να μην τσάρει το σημείο αυτό. Πες τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι τα έσβησε γιατί έκαναν bleeding, αιμορραγούσαν όπως είπε η ίδια και ότι δεν πρόκειται να τον χωρίσει ποτέ στη ζωή. Αιμορραγούν τα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ όχι, τα τατουάζ ναι, καμιά φορά. Μου το εξήγησε η φίλη μας η Ματίνα πάνω που κάνει τα βίντεο και είπε ότι κάνουν κάποιες φουσκάλες καμιά φορά. Μετά από τόσα χρόνια έβγαλαν φουσκάλες. Δεν ξέρω πώς θα στο επόμενο σου βίντεο. Αυτό έχω να σου πω για τους έρωτες. Εγώ ελπίζω να χωρίζουν και να ήταν ψέματα η δικαιολογία που είπε για τον Τζόρτζ. Αμάδε, Τζόρτζ, του έφαγε. Και τώρα πάω στον πρίγκιπα, το Βίλιαμ, ο οποίο, παιδιά, παίζει box. Με κουστούμι. Ό,τι θέλετε, κάνει. Με κουστούμι. Ναι. Είχε πάει στι αθλητικέ εγκαταστάσει στο Λάντον, εκεί τη γιαγιά του, τη Ελισάβετ, και έκαναν μια φιλανθρωπική οργάνωση εκεί και αποφάσισε να δει πώ είναι να παίζει. Δεξί-αριστερό είναι πιο δυνατό. Νομίζω καθόλου. Ούτε τον τίποτα, δεν μπορεί. Το αριστερό δεν βλέπω που χρησιμοποιεί πολύ. Δεν μπορεί. Ας κάτσει καλύτερα στο γραφείο, ρε παιδί μου. Έχουν πάρα πολύ χρόνο τελικά ελεύθερο. Έχει μεγάλη δημοφιλία, Βίλιαμ. Ναι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, μήπως γίνει και. Και όσο σκέφτεται να βαράει, εγώ αυτό πώς θα θέλω να επεξεργαστώ. Α, το χάρι μου. Το χάρι. Αυτό σκέφτηκα. Για το χάρι. Δεν τα πάνε καλά. Και τώρα ας αφήσουμε. Γιατί καλέ, αφήστε τα αδέρφια ήσυχα. Τι λένε εκεί στο είναι δυνατόν. Αφήστε τα αδέρφια. Θα τα βρουν τα αδέρφια μια χαρά, ξέρει το θέμα. Να αφήσω τα αδέρφια και να πιάσω τη ΣΕΡ. Γιατί, παιδιά, αποφάσισε η ΣΕΡ να πουλήσει το σπίτι τη.
τώρα συγκεκριμένα θέλει να το πουλήσει. Αυτή είναι τωρινή φωτογραφία τη ΣΕΡ. Πάντα ίδια είναι. Όχι, δεν είναι ίδια. Νάτι, τώρα είναι. Εδώ. Το πουλάει για 85 εκατομμύρια δολάρια το σπίτι στο Μαλιμπού. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε και θέλω να σας πω ότι το είχε αγοράσει μόλις στα 2,8 εκατομμύρια. Και έχει φτάσει να το πουλάει σε αυτά τα χρήματα σήμερα. Έχει δικό του συντριβάνι, εξωτερικό και εσωτερικό γυμναστήριο, τεράστιες εκτάσεις κήπων, έχει 7 υπνοδωμάτια. Το αγόρασε 2 και θέλει να το πουλήσει 85. Ναι, μάλλον με τα μαθηματικά είναι σαν και εμένα. Μαφία. Αυτή είναι δουλειά, ναι. Μαφία είσαι, παιδιά. Και αν θέλετε να το πάρετε, έχει μέσα και ένα κλιματιζόμενο. Αν νόμιζα πως άφησε τη μαμά της μέσα. Γιατί... Το κλιματιζόμενο. Θα σας αφήσει τις περούκες. Συγγνώμη, τις είχα δει προσφάτως. Έχουν τον ίδιο γιατρό. Ναι. Το κύτταρο καλά κρατεί. Όχι, δεν καλά είναι μαντώνα, η φωνή της, δεν είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ, Σερ, πάρα και θα σας πω και το τελευταίο πριν πάω στο επόμενο, ότι έχει και ένα δωμάτιο όπου κλιματίζονται οι 100 περούκες που έχει. Νόμιζε η μαμά. Γι' αυτό τώρα εξηγείται. Τώρα, πες το έτσι. Και τώρα πάμε στον Brad Pitt, ο οποίος, όπως ξέρουμε, έκανε πρόσφατα μια έκθεση γλυπτικής στη Φιλανδία. Προσπαθεί να πνίξει τον πόνο του στον πυλό από τότε που χώρισε με την Αντζελίνα Τζολί. Σιγά. Εδώ τον βλέπουμε. Ανάγκη έχει τόσο πολύ. Σιγά. Ναι, αλλά ο λόγος που είπε ότι φτιάχνει γλαστράκια τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και κούπες καφέ. Είναι σε αρχικό στάδιο ο Brad, δεν μπορεί να κάνει γλυπτά τεράστια. Είναι γιατί κάνει αυτό στο χασμό. Αυτά κάνει. Όχι, αυτά δεν του Brad. Είναι στο lesson one ακόμα. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Και λέει ότι κάνω αυτό στο χασμό μέσα από τον πύλο και με βοηθάει να δω τι έχω κάνει λάθος στις σχέσεις μου και πού έχω φταίξει και δεν πήγε καλά ο γάμος μου. Α, το είπε. Ωραία διαδικασία είναι αυτή. Μπράβο. Οπότε μα στενοχωρήθηκε σήμερα. Πού έχει φτάσει η κόντρα, Τζόνι Ντεπ. Κόντρα, ο Brad Pitt κυριαρχεί. Ναι, την αλήθεια. Θα το πούμε τουλάχιστον. Πάει λίγο να πάρει. 65% ο Brad Pitt, 35%. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν. Βέβαια. Θες το να σε παρακαλώ. Μπορεί να πήρε τα πάνω του από την κόντρα, αλλά θα ξαναπάρει τα κάτω του από την Έμιλι Ρατακόφσκι. Γιατί, παρόλες τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι, μάλλον η Έμιλι του ρίχνει χιλόπιτα. Γιατί λέει, απολαμβάνω το να υπάρχω μόνη μου, μου αρέσει πάρα πολύ η ελευθερία μου αυτή τη στιγμή και δεν θέλω και κανέναν. Αυτή η κοπέλα δεν μοιάζει με τις μικρές Καρδάσιαν. Με την Καρδάσιαν. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχω πάθει μια σύγχυση. Κατάλαβα πια, λες, τη Κένταλ. Δεν ξέρω. Όχι, κατάλαβα πάλι. Από τις μικρές, ναι, ναι, που είναι μοντέλο, ναι. Ναι, εδώ ειδικά, μοιάζει πάρα πολύ. Ισχύει. Είναι άλλη. Είναι μια άλλη. Αλλά άμα θες, σου έχω και Καρδάσιαν σήμερα. Έτσι, γιατί τις αγαπάς. Θα σας πάω όμως στη γιαγιά, τη Mary Jo, τη γιαγιά Καρδάσιαν. Ποια είναι η Mary Jo? Η γιαγιά Καρδάσιαν. Και το έκανε. Γιαγιά κατευθείαν. Η γιαγιά της Kim. Της έδωσε μια συμβουλή και για να μην την κολλάθω, θα την πω από μέσα. Της λέει, ζεις πραγματικά τη ζωή όταν κάνεις σεξ μπροστά στο τζάκι. Κάτι ξέρει η γιαγιά. Της είπε, προστεί, όταν θες να ξεμοναχιάσεις το Pete Davidson. Θα αρχίσουμε και τα νέα της γιαγιάς. Μια χαρά λέει γιαγιά. Είναι πάει ζωή το Βασίλειο με τις συμβουλές. Βέβαια. Τότε που τα είχε με το Pete Davidson, της είπε, αν θες να τον κρατήσεις, θα σου πω μια συμβουλή. Σαν καλή γιαγιά. Της είπε και τη ξύλα να βάλει μέσα, έχει σημασία. Ξύλα οξιά συγκεκριμένα, τα οποία καίνε και δημιουργούν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα και τότε θα καταφέρεις να τον δέσεις για πάντα. Ήταν σαν μαγιολίκι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κάπως. Μπροστά στο τζάκι πρέπει να γίνει τη σύνταξη. Ωραία, ακούγεται πάντως. Είναι πολύ δηλιακό. Τελικά δεν τα κατάφεραν να μείνουν μαζί αυτοί, δύο χώρισαν. Α, μπράβο. Πολύ καλή γιαγιά. Οπότε δεν πήγαν καλά οι συμβουλές αυτές. Και τώρα, μην κάνετε σεξ μπροστά στο τζάκι, με λίγα λόγια. Και τώρα από τη γιαγιά Mary Jo θα σας πάω στην Καλιφόρνια. Παιδιά, είναι ένα περίεργο βίντεο αυτό. Κοιτάξτε το. Δεν θέλω. Είναι μια ασθενής η οποία πήγε στο γιατρό και τι έγινε. Της έβγαλε μέσα από το μάτι της 23 φακούς, δηλαδή συνολικά 46 και από τα δύο μάτια, γιατί λέει ξέχναγε το βράδυ που πήγαινε να κοιμηθεί να τους βγάλει. Γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς με τους φακούς. Παιδιά, εγώ επειδή φοράω φακούς, πρέπει να είσαι, συγγνώμη που θα το πω κιόλας, πολύ ζών. Για να έχεις 23 φακούς μέσα στα μάτια σου και να τους κρατάς. Τίτσο! Παιδί μου, ένας φακός δεν βγαίνει και υποφέρεις. Όπα, του βγήκαν τα μόνη και το στυλό. Ταράχτηκα, ταράχτηκα, γιατί δεν μπορώ, δεν γίνεται. Και λέει, κάθε πρωί το ξέχναγε και πήγαινε και έβαζε ένα καινούριο κάθε μέρα, γιατί νόμιζε δεν έβλεπε. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά. Όχι, να ρωτήσεις εδώ αυτούς τους ανθρώπους εδώ που έχουμε το θέμα με τους φακούς. Είναι δυνατόν, αν δεν καταφέρνεις να βγάλεις το φακό, υποφέρεις. Όχι, δεν κλείνει το μάτι σωστά, κάνει πληγή. Εδώ λίγο μια βλεφαρίδα μπορεί να μπει και να γίνει χαμός. Ακριβώς. Να σταθείς. Η κυρία αυτή τα κατάφερε. 23 φακούς. 23 φακούς. Συγγνώμη που επιμένω, αγαπητό κοντρόλ, αλλά και γιατί εδώ είδατε, ο δάσκαλος έπαθε. Μάλλον έπαθε τρέλα, δεν γίνεται 23. Μάλλον έκανε και αυτή σεξ μπροστά στο τζάκι, δεν πάει καλά, μακάρι, δεν βλέπετε τι συμβαίνουνε. Η κοπέλα είπαμε.
Άστο. Ας μην το ξαναπώ λοιπόν, για την κοπέλα αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί ακούμε όλο για χωρισμούς. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, κανένας ερώτας δεν μπορεί να κρατήσει. Τώρα που τελειώνει ο ανάδρομος, νομίζω θα πάνε όλα καλά. Παιδιά, έχει τελειώσει ο ανάδρομος. Έχει τελειώσει. Ε, καλέ. Επειδή κλείνει και η εβδομάδα, ναι. Αποφάσισα να κάνουμε ένα βίντεο έτσι λίγο με μέλη. Και γιατί θα είναι και χουχουλιάρικο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Ναι. Ο έρωτας υπάρχει. Ακριβώς επειδή ακούμε για χωρισμούς, χώρισε εκείνο, ο Μπραντ, η Αντζελίνα, η Τζένιφερ, όλα αυτά. Υπάρχουν και ζευγάρια που μένουν μαζί, έχουν μείνει μαζί. Τα ζευγάρια, αυτό που λέμε το για πάντα, υπάρχει. Υπάρχουν παραδείγματα, μπορούμε να πάμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε μετά. Εγώ νομίζω ότι μερικά από αυτά τα ζευγάρια που μας δείχνεις κρατάει ο έρωτος, γιατί επισκέπτονται πολύ και την Ελλάδα. Γιατί βλέπω Tom Hanks, γιατί βλέπω Goldie Hawn. Αυτός ο έρωτος μπορεί να φουντώνει και στα νησιά, δεν ξέρω. Βέβαια, στα νησιά το βοηθάει, ναι, το κλίμα και, ναι, η Ελλάδα και η χώρα μας. Ναι. Και θα κλείσουμε με ένα ζευγάρι, να κάνω μια μικρή αναφορά αυτό. Τον μεγάλο μας τον ποιητή, τον Γιώργο Τσεφέρη, μαζί με τη Μαρό τη Ζάνου. Όπου εκεί μιλάμε για έναν έρωτα γεμάτο ποίηση. Και θα την ακούσουμε κιόλας, βέβαια. Ναι. Πάμε. Έρωτα ανήκειται στον πόλεμο. Εσύ που κάνεις κτήμα σου όπου πέσεις. Με αυτή την οδή στον έρωτα, ο Σοφοκλής μέσω της Αντιγόνης εξυμνεί το φτερό το Θεό. Ας γίνουμε λοιπόν για λίγο ρομαντικοί και ας πιστέψουμε πως ο έρωτας είναι ανίκητος μέσα από τα λόγια ερωτευμένων ζευγαριών. 1955 στις Κάνες, όπου η Μελίνα είναι υποψήφια για την ταινία Στέλλα. Μαγεύτηκα. Δεν είχα δει πιο όμορφο πλάσμα στη ζωή μου. Έπρεπε να τη συναντήσω, θα έλεγε ο Ντασέν αργότερα. Το βράδυ που η Μελίνα έχασε το βραβείο, εκείνος τη βρήκε να κλαίει. Αξίζεις πολλά περισσότερα από ένα βραβείο, της είπε, και έτσι γεννήθηκε ένας έρωτας που κράτησε 40 χρόνια. Παντρεύτηκαν στις 18 Μαΐου του 1966 στο Δημαρχείο της Λοζάνης και ήταν μαζί με... Λοιπόν, σ' ακούω όμως τώρα. Δεν θέλεις να ερωτευτείς. Θέλω να σας πω μια ωραία λεπτομέρεια που διάβασα, ότι ο Σεφέρης και η Μαρό Ζάνου συνέχισαν την αλληλογραφία τους μέχρι το τέλος του ποιητή, μέχρι τη δεκαετία του 70, έστελνε ο ένας τον άλλον ερωτικά γράμματα. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία να τα παρακολουθείς και να τα ακούς και να τα βλέπεις και να αναφέρεις και σε τέτοιους ανθρώπους. Ο έρωτας σίγουρα έχει διακυμάνσεις, γιατί μιλάς για έρωτα, δεν μιλάς για αγάπη. Όχι, εδώ. Όχι, μιλάω για έρωτα. Ναι, για είναι έρωτα, άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Έρωτα έτσι, που και πώς να τον κρατάς ζωντανό και με φλόγα και όλο αυτό. Και το χαζέψαμε, η αλήθεια είναι, έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι μου λέτε, ότι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε αυτή η ώρα, λοιπόν. Ναι. Θέλω να μου πείτε, έτσι που σας βλέπω, ποια είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία, η πιο επική δικαιολογία που έχετε πει για να κάνετε κοπάνα από τη δουλειά σας. Α, η μεγαλύτερη, ναι. Ότι είδα δεινόσαυρο στον δρόμο και δεν έγινε πιστεύω. Δεν με πίστεψε κανένα, αλλά το είπα. Δεν σταμάτησε ένα δεινόσαυρο. Ακούω εδώ, λοιπόν, να ακούσω εδώ τι μου είπαν. Ήθελε και λίγο μετάφραση. Λέει ότι είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο ο τελευταίος. Ναι, είπανε, ναι. Ό,τι θες. Με το σανσέρι. Υπήρχε κοπέλα εκεί που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πόσες φορές έκανε κοπάνα. Δηλαδή. Ναι. Τα είχαμε μετρήσει, βάλαμε νούμερα. Ήταν αλλεπάλληλες οι δικαιολογίες. Ναι. Υπάρχουν και αυτά, Μάρια. Πολύ κοντά βλέπω στις σφίγγεις σχέσεις. Εντάξει, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται στα πλαίσια πάντα των επαγγελματικού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που του γίνεται η ερώτηση, να μην αισθάνεται επίθεση. Μπράβο, Τζόνι. Μπράβο. Πάρα πολύ, teacher. Έχω καλό δάσκαλο. Λοιπόν, μπράβο και στην κυρία Τασία Γεωργιοπούλου, η οποία είναι η τυχερή που παίρνει τη δωρεπιταγή, το δώρο της εβδομάδας εδώ, από την Fiber Linen. 1000 ευρώ. Λοιπόν, πηγαίνετε, διαλέξτε, κάντε τα ψώνια σας, δωράκι από τη Fiber Linen. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως το επιθυμείτε εσείς, με την παρέα που επιθυμείτε εσείς και ραντεβού ξανά εδώ τη Δευτέρα. Ακριβώς. Ναι, όμορφα, φιλιά. Γεια σας.